Αθλητικός Λίμπερο 107,4 σαν το σκύλο με το γάτο. Ξεκινάμε. Νίκος Μοσχοβίτης, Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα. Πάρα θα πάμε μέχρι και τις 7.30 στην δεύτερη εκπομπή της εβδομάδας. Εδώ είμαστε και έχουμε ήδη δύο γραμμές. Είναι συγκινητικό πραγματικά. Η αγάπη σας πάντα πιο ανάλαφρα, πιο ωραία. Πάμε να πάρουμε τον πρώτο. Ευθύς αμέσως καλησπέρα. Δεν περιμένω ο πρώτος. Πάμε να πάρουμε το δεύτερο. Καλησπέρα. Να πεις το Χρήσο αυτό. Ναι, ναι. Και κραματικότητα πέρα από τους χορηγούς. Ναι. Μετριέται για τη διάθεση του κόσμου. Αλήθεια είναι αυτό. Όσο καλαμπούρι κάνει ο κόσμος μεταξύ του. Άνα, γεια. Και δεν περιμένει το Χρήσο αυτό να το σκίσει λεκτικά εννοώ φυσικά. Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Είμαστε. Το τζίνι μου το έχω αηδέψει πολλές μέρες, αλλά μου βγάζει αρνητικά αποτελέσματα και στεναχωριέμαι. Δεν είμαστε καλά αυτή την εβδομάδα δηλαδή. Μάλιστα. Βλέπω κάτι φορά σήμερα. Θα μου πεις, θα είναι η πρώτη φορά που θα παιχτεί πρόκληση σε δύο παιχνίδια. Δηλαδή και ένα-δύο να κερδίσουμε δεν σημαίνει τίποτα. Όπως και να χάσουμε και 3-1. Το ένστικτό μου εκεί είναι, τέλος πάντων, θέλω να καντεμιάζω. Το πρώτο αποτέλεσμα που σου έρχεται στο μυαλό, όταν ακούσουμε Κρασνοντάρ ΠΑΟΚ, 3-1. 3-1, μάλιστα. 3-1. Το και... λέω μάτω, και ξέρεις. Και το γκολ εκτός έδρας καλό είναι. Δεν είναι άσχημο. Φυσικά, εντάξει. Ναι. Δεν είναι, είναι άλλη διαδικασία, ρε. Δεν ναι. Είναι, χωρίς κόσμο είναι, σου λέω, 0-2 να κερδίσω σήμερα. Δεν λέει τίποτα. Πάλι στον επαναληπτικό θα έχω το ίδιο άγχος που θα έχω σήμερα. Ναι. Μην ακούσω δηλαδή αύριο. Α, περάσαμε ή ξέρω εγώ. Τι 3-1 ρε προβοκάτορα. Αυτό έβγαλε το τέτοιο. Αυτό έβγαλε το λιχνάρι. Όχι, δεν το έχει βγάλει το λιχνάρι. Κρύψ' το λίγο, μπας και κάτσε κανένα ένα τώρα. Τι 3-1. Απλά να σου πω. Ναι, ναι, εντάξει. Ναι. Φοβάμαι τον Μπέρκ, φοβάμαι τον Γκίζα. Το φάντασμα του Μπέρκ, ο Μπέρκ σε 15 παιχνίδια. Εγώ και εγώ να σα πω την αλήθεια, και εγώ με το που είδα Κράσνονταρ και είδα Μπέρκ, λίγο σφίχτηκα να σου πω την αλήθεια. Γιατί όντω οι αναμνήσεις δεν είναι καλές. Νιώθεις, με νιώθεις. Γιατί ξέρεις κάτι, επειδή ξέρεις ότι είμαι πάρα πολύ. Δηλαδή, προληπτικό, σαν το Σταυρίτσα και την Αγάντια είμαι. Δεν μπορείς να φανταστείς. Κάτι έχω καταλάβει. Κάτι έχω πάρει χαμπάρι. Είμαι σαν τον παπαγαλιά της Ανιάρα του, ας πούμε, ναι. Αλλά σε τριπλό ύψος, εγώ με 92. Ναι. Τέλος πάντων, είναι ρόδα και γυρνάει. Κάποια στιγμή θα μου πεις, σε σέσκησες ένα τελικό. Εντάξει. Αλλά εκεί με τον Γκίζα, του έλεσε σε πολύ την ψυχή και τα νεύρα του, πάσε στο ηθικό. Ναι. Και η μόνη κάρτα που έχει δεχτεί κόκκινη είναι μαζί σου. Ναι. Δεν ξέρω, με γυροφέρνει πολύ άσχημα αυτό. Έχει μια σχέση με τον Γιώργο Σαββίδη, δεν ξέρω αν έχει ο ίδιο, μια επαφή πρέπει να την έχουν. Έχει και ο ατζέντη του. Δηλαδή, γιατί όντω ο Πάκο έχει ασχοληθεί κατά καιρό με την περίπτωση του, ναι. Ναι, και είναι και μεγάλο πλέον, 36. Όχι, είναι 36, πλέον, όχι τόσο μεγάλο, 34 νομίζω είναι. Όχι 36. 34, ναι. Σίγουρα, δε το 35. Πάμε σου πω λίγο κάτι, δύο χρόνια και σε σένα έπαιζε άνετα. Έπαιζε, έτσι, ναι, ναι. Κοίταξε, αρκεί να έχει την ίδια ευχέρεια που είχε. Δηλαδή στο ελληνικό πρωτάθλημα σίγουρα άντα τα βγάζει. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή τι θες να μου πεις τώρα, Τσόλακ ή Μέρκ, προτιμούσες? Πρίγιοβιτς εγώ προτιμούσα, αλλά έμεινε στην ηθικά. Όχι, ο Πρίγιοβιτς, το κακό καημενούλης να πούμε, μόνο ένα γκολ από το κέντρο με την ΑΕΚ και εκείνο το 2-0 την κούρσα, την τρελή που έκανε, δεν λες έχει βάλει άλλο τέτοιο γκολ, ας πούμε. Α, εννοείς από πλευράς ομορφιάς. Όχι, ομορφιάς γκολ, ας πούμε, όχι ομορφιάς, ρε, εμφανισιακή. Εννοώ να πάρει να κατεβάσει. Κατάλαβα. Ναι. Δεν σου έχει βάλει τέτοιο γκολ, μόνο εντάξει, στατικός ως στατικότητα. Τέλος πάντων, έχω ακόμα ένα τρίωρο γεμάτο. Τρίψε λίγο, γιατί δεν γίνεται με τρία. Χάιδεψε να πάμε και ως επόμενους. Ναι. Ναι, άντε φύγει από εκεί. Φιλιά, να είσαι καλά. Στον επόμενο καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Τι κάνουμε καλά. Α, να πούμε και κάτι για το Champions League τώρα και δεν μας ενδιαφέρει εμάς. Ναι. Είναι ιδιαίτερα παιχνίδια. Πλέον το στοιχείο του φνηδιασμού δεν υπάρχει για καμιά ομάδα. Όλες οι ομάδες πλέον είναι μελετημένες. Ναι, ναι. Δεν ξέρω αυτοί αν παίξαν κανένα παιχνίδι Champions League. Παίξαν πιο μπροστά, όχι.
κάναμε. Νομίζω όχι. Δεν παίξανε. Νομίζω. Άρα λοιπόν. Α, Champions League όχι, δεν παίξανε. Παίζανε μόνο Ρωσία. Δεν παίξανε. Οπότε ναι, ναι, σένα σε ξέρουν που έπαιξε. Ευνηδίασε μια φορά την Μπενφίκα. Άρα και αυτοί ξέρουν θα, ποια είναι καλύτερη ομάδα. Έδρε δεν μετράνε. Θα περάσει. Όποια είναι καλύτερη ομάδα. Στα δύο παιχνίδια. Είναι δύο τα παιχνίδια. Βέβαια, όποια είναι καλύτερη ομάδα. Εγώ να σου βάλω και λίγο και ίσως και πιο τυχερή. Και τι είναι, πάντα είναι παράγοντα τύχη. Εννοείται. Αυτό. Βάλε και το κομμάτι τύχη μέσα. Πάντα στο ποδόσφαιρο είναι. Χθες σε πήρα και σε ρώτησα, Νίκο, τι κάνει ο Χαριστέας. Καλά είναι. Θυμάστε. Είπε. Καλά είναι. Και τι είπα. Σε πήρα εχθές και λέω τι κάνει, ποιος είναι ο ρόλος, τι έκανε, τι δεν έκανε. Τι είπα. Ήταν διευθυντής ποδοσφαιρικού τμήματος. Επιτέλους έγινε το φυσιολογικό. Διότι αυτό είναι το. Αυτό είναι το φυσιολογικό. Εγώ θα ζητούσα τις παρετήσεις του αγόρι μου σε μια ώρα στο γραφείο μου. Είναι απώλεια. Ολονών. Είναι απώλεια. Είναι απώλεια. Απώλεια είναι, εντάξει, οκ, okay, απώλεια είναι. Αλλά φίλε, δεν χάνεις ένα. Εντάξει, Αγιανός είναι και αγαπητός. Μπορεί όμως αυτό το πόσο το παιδί, εγώ τον έβαλα. Το μοναδικό που χρεώνεται στον Χαριστέα ως λάθος είναι ο Ένινγκ, τίποτα άλλο. Γιατί, αλλά ήταν σοβαρό λάθος. Καλά και και επιλογές παικτών, επειδή εμείς δεν γνωρίζουμε. Άκουσε με λίγο. Τις επιλογές όλοι τις κάνανε. Όλοι τις κάνανε, όλοι έχουν την ευθύνη. Θα πάρει, εννοείται. Ναι, θα πάρει και αυτό στο 33%. Θα πάρει 33%, δεν θα πάρει 50% και 80%. Θα πει ποιος μου έφερε τα δεξιά μπακ από αυτούς εδώ τους τρεις, εσύ. Ναι. Θα πάρεις και εσύ, φίλε. Θες να σου πω ένα λάθος που να έκανε, ίσως να έκανε ο Χαριστέας με κάποιες επιλογές ποδοσφαιριστών ή με άλλους που ήρθαν ή με άλλους που τους ήθελε και τελικά δεν ήρθανε. Και το έκανε, πρόσεξε, ναι, καλοπροαίρετα ο Χαριστέας, επειδή ήταν και η πρώτη φορά που, που έκανε κάτι τέτοιο, ορισμένες φορές βιαζόταν λίγο. Δηλαδή ήταν αυτό το δημιουργικό άγχος να κλείσουμε τον παίχτη. Καταλαβες. Πρόσεξε. Πρώτη φορά όμως και πρόσεξε να σου πω κάτι. Μην βιαζόμαστε για το πώς θα κρίνουμε τους παίχτες αυτή τη στιγμή. Γιατί με αυτόν τον καινούργιο τον προπονητή και με συγκεκριμένους ρόλους. Ναι, σίγουρα. Και με συγκεκριμένες κατευθύνσεις ο κάθε παίχτης μπορεί να παίξουν καλύτερα. Και ο Ντάρκοβιτς και ο Γκάνε και όχι οποιοδήποτε άλλος ποδοσφαιριστής. Διότι είδες ότι με μια προπόνηση ο Τερζή στο Βόλο φάνηκε η ομάδα για ένα ημίχρονο έστω να έχει κάτι πιο συγκεκριμένο στο παιχνίδι. Να πω λίγο κάτι σε αυτό ρε παιδιά και εγώ που το βλέπω απ' έξω. Ναι. Πες το. Ό,τι και να είναι τώρα δηλαδή. Οκ, Κόλος, ναι, ήταν αποκλεισμός με ξέρω εγώ ντροπιαστικό σκουλουπού, κουλουπού, κουλουπού. Αλλά ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο έχει φύγει ο προπονητής. Έτσι. Και ο τεχνικός διευθυντής. Δεν είναι λίγο βιαστικό, σας φαίνεται λίγο. Άντε για τον Ένινγκ και εγώ να το φάω. Μπορεί να ήταν και άλλα πράγματα. Ναι. Έτσι. Που μπορεί ρε παιδί μου μέσα από τα φιλικά να μην φτιάξει. Αλλά του Χαριστέα δεν είναι πολύ βιαστική απόφαση. Παραιτήθηκε. Ναι, θέλω να σου πω. Παραιτήθηκε, προφανώς οδηγήθηκε και από την όλη τη δικασία, ρε παιδί μου. Εντάξει. Ναι. Βέβαια. Αυτό λέω. Δεν είναι λίγο βιαστικό. Τρελάθηκε ο πρόεδρος. Τρελάθηκε. Εγώ συμφωνώ πάντως με αυτό που έκανε το εγωμένο που υποχωρήσε αυτό. Αυτό πραγματικά τεχνικό διευθυντή. Θα πληρώσεις και θα πάρεις αναλόγως τι θέλεις και τι θέλεις και τι υπάρχουν στην αγορά. Πράγμα φασίς τι θέλεις πρώτα. Α, μπράβο. Καρυπίδη, τι θέλεις παιδί μου. Θέλεις αυτόν. Πόσο θέλεις φίλε μου να σε πληρώνω τόσο. Θα μου κάνεις αυτά τα πέντε πράγματα. Για μένα να πάρει. Ναι. Όπως βρήκε στα γραφεία αυτόν που βρήκε. Αν θέλεις να επενδύσεις στην ομάδα, ρίξε πέντε δραχμές και φέρτονα. Φέρτονα. Θα σου χρειαστεί. Βρες άνθρωπο έμπειρο, μην κάνεις πειράματα, έμπειρο. Βάλε και τον επίλογο έμπειρο. Να πάμε στους άλλους δύο. Καλό απόγευμα. Να σε καλά, φιλιά. Λοιπόν, στον επόμενο καλησπέρα. Έλα, χαίρετε. Χαίρετε. Έλα, Κατζόκ, τι έγινε. Πότε ερχόμαστε, άντε. 22 φτάσαμε. Κυριακή, δεν άλλαξε τίποτα. Μια χαρά, φίλε. Και σήμερα, η χώρα είναι ανοιχτή. Μην το μιλάς πολύ ακόμα, άστο. Κάθε απόγευμα άστο. Ακούω το χαρδαλιά, μην μας αλλάξει τίποτα. Μην το μιλάς, μην το μιλάς, άστο. Μην τυχόν. Η Θεσσαλονίκη είναι ανοιχτή για την Αθήνα, δεν ξέρω. Δεν με ενδιαφέρει τι γίνεται. Εγώ θέλω να προσγειωθώ. Άμα προσγειωθώ και μετά από την απομάκρυνση του ταμείου, λάθος δεν κάνω. Άμα προσγειωθώ και μετά πίσω δεν με παίρνουμε. Τελείωσε μετά. Όπου φύγει, φύγει. Ο Ψηλός είπε 3-1 για το βράδυ. Τη δικιά σου πρόβλεψη θέλω. Αυτό ήταν βρε μαύρο. Μα είναι 3-1. Μην το λες ρε. Μην το λες ρε τουλάχιστον. Κράτο για σένα. Πες δεν ξέρω. Είδες τι κάνουν τα κατάλοιπα του τρίποδου το Γιαννάκη το 91. Ναι, αναπέντε εκπομπές μας το αναφέρει ότι λιποθύμησε. Ρε φίλε μου, πρόσεξε να δεις τώρα. Δεν έχεις μάθει από τους συμπολίτες ότι πουλάμε τρέλα. Τζάπα είναι ρε. Ο άλλος βγήκε σήμερα το μεσημέρι και έχει πάρει ήδη το πρωτάθλημα το 2021. Ποιος? Θα βγει στο μήλο του Champions League. Ο Γουίλι. Θα βγει στο μήλο του Champions League του χρόνου. Θα σαρώσει τα πάντα. Πούλα τρέλα και εσύ τσάπα είναι. Δεν χάνεις τίποτα.
Βγες τώρα 3 ώρες πριν το παιχνίδι, μα στο κάτω-κάτω ό,τι είναι να γίνει θα γίνει, δεν είναι. Καν πουλα τρέλα δηλαδή. Το Γουίλι τον άκουσα κι εγώ λίγο, ναι. Με το Ζαγόρα προσπαθεί να φέρω πίσω τον Κόντι. Αυτό που είναι τώρα, εγώ το λέω σε παράδειγμα. Εγώ αυτό που κάνει τώρα ο Μοϊδάτης. Ναι. Σε κακό είναι, γιατί εκτός από τον εαυτό του που πείθει τον εαυτό του, βάζει αμυντική ενέργεια, ακούνε και 20-30. Ναι, ρε. Τώρα στο ραδιόφωνο, ναι. Και πάνε στην καφετέρια μετά και σου λέει, όχι, άκουσα σήμερα στο ραδιόφωνο. Βγήκε ένας. Εσύ, φίλε μου, τώρα να πούμε. Δεν ξέρω πόσα τσίπουρα πίνει στην καφετέρια. Βγες και πουλα τρέλα. Θα κερδίσουμε. Μην πουλάς και τρέλα όταν κερδίσουμε 0-5-0-10. Βγες, θα κερδίσουμε 1-2-1-3. Σε λογικά πλαίσια, 0-1. Πες 1-1 τουλάχιστον, μια ισοπαλία. Μη μου βγαίνεις τώρα, μου λες 3-1 και 3-1 κιόλα. Ούτε 1-0. Ναι. Πάμε στο κεφάλι. Ναι. Γι' αυτό σου λέω, μη βλέπεις πολλές επαναλήψεις στο τρίποντο του Γιαννάκη. Μη το βλέπεις, επηρεάζει. Κι εγώ μέσα ήμουν σε εκείνο το παιχνίδι. Από τότε το είδα 2-3 φορές. Το είδα καμιά 10 χρόνια πριν και πετάλη, δεν το πίστευα εκεί την πάσα του Μπάρλου στον Κόρφα που πήγε να δώσει. Δίπλα ήταν ο Κόρφα, σας την έδινε. Να, άμα το βλέπεις συνέχεια, σε επηρεάζει και για τα άλλα παιχνίδια. Μην το βλέπεις εκείνο το καταραμένο το παιχνίδι τα στιγμιότυπα. Ανά 5 εκπομπές με την ιστορία. Πάμε στη δικιά σου πρόβλεψη. Η δικιά μου η πρόβλεψη είναι, ναι, το αγαπημένο σκορ του ΠΑΟΚ εκτός έδρας. 1-1 ρε φίλε. 1-1. Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Και να σου πω και λίγο κάτι. Και είναι γνωστό ότι. Και με το 1-1 κιόλας. Τις περισσότερες φορές δεν περνάει κιόλας να πεις ότι δεν είναι ότι παίρνει σκορ πρόκρισης. Εγώ δεν είπα ότι θα περνάει. Εγώ είπα ότι θα βγει σήμερα. Ναι, ναι. Έτσι. Ναι. Είναι το, αυτό δεν χαλάει με τίποτα. Όταν είναι κρίσιμο το παιχνίδι, το πρώτο από τα δύο, δεν ξέρω τι θα γίνει στην Τούμπα. Είναι το αγαπημένο σκορ του ΠΑΟΚ. Θέλεις μες στην Μπενφίκα, θέλεις μες στην Σάλκε, θέλεις μες οπουδήποτε, μες στο Άμστρα με τον Άγιαξ. Ναι. Οπουδήποτε πάει 1-1, όταν είναι πρώτο το παιχνίδι, έτσι, όταν είναι εκτός έδρας. Έγινε, Γιώργο μου, έγινε. Έγινε. Φιλιά, να σε καλά, καλή συνέχεια. Στον επόμενο φίλο, καλησπέρα. Δεν περίμενε. Στον μεθεπόμενο φίλο, καλησπέρα. Ναι, συγγνώμη για την παρέμβαση. Σε θέλω σύντομο, ναι. Φίλε μου ομοδεάτη, επειδή παλιά είχα πολύ βήχα και έχω πιει πολλά αντιβυχικά στη ζωή μου, γιατί είχα σοφάριγκα ένα θέμα. Συγγνώμη για την έκφραση, σκάσε και άκου τον ψηλό. Κάτι ξέρει ο ψηλός. Κι άκου και το τούτρια Γιώργο. Γιώργο δεν υιοθετεί η εκπομπή. Ναι, όντως δεν υιοθετεί, απλά εντάξει. Δίνουμε το λόγο στον επόμενο, ναι. Χαίρετε κύριε Αντώνη, γεια σας. Γεια σας, ευτυχείτε. Τώρα να χαλάσει το κλίμα, βγήκε να να πεις εσύ αμέσως, να πεις μη χάσεις. Να ξεκινήσω, να δώσω τις πολύ καλύτερες, θερμότερες των εφόρων μου στον ΠΑΟΚ σήμερα να κερδίσω. Μέσα από την καρδιά σου κι εσύ, το λες. Κοίταξε, μέσα από την καρδιά μου. Γιατί στα προηγούμενα δύο έδωσα μέσα από την καρδιά μου ευχές στους αντιπάλους. Και ήδη. Όχι, οπότε, γιατί εδώ ο συνάδελφος έχει τοποθετηθεί ότι θέλει οι ελληνικές ομάδες να προχωράνε, να πηγαίνουν μπροστά. Αντίστροφη ψυχολογία. Προχώρησε ο Europa League. Εδώ ο συνάδελφος θα πηγαίνει καλά να μαζέψει τους βαθμούς. Προχώρησε ο Europa League. Μια χαρά, κάνα πρόβλημα. Οι ίδιοι βαθμοί είναι και εκεί. Εντάξει, δεν υπάρχει θέμα. Ναι. Βρήκανε νερό στον πλανήτη Άρη, άψε τίποτα. Βρήκανε κάτι, λες, κάτι βρήκανε, γιατί για να μιλήσουμε για τον κανονικό Άρη, δεν ξέρω. Δεν σ' αρέσουν τα πράγματα σε έναν κανονικό Άρη. Κοίταξε, έτσι πως γίνονται μέσα σε, ξέρω εγώ, μέσα σε ένα μήνα από τον Ζενίτ τον Αδύρ, ξέρω εγώ τι να σε μπορούσε να πω. Αν σε, σε φαίνονται λογικά, σχεδιασμός, προγραμματισμός, όλα αυτά. Σχεδιασμός υπήρξε και προγραμματισμός υπήρξε το καλοκαίρι, εντάξει. Όλα περιστρέφονται, Αντώνη, όλα περιστρέφονται από ένα λάθος το οποίο έγινε το καλοκαίρι και αυτό ήταν να ανανεωθεί ο ΕΝΚ. Ναι, να σε κάνω εγώ μια ποδοσφαιρική ερώτηση. Ναι. Πέρυσι όταν η ομάδα ξεκινούσε να χτίσει το παιχνίδι της, είχε το Βέλεθ, έτσι. Ο Βέλεθ, Ματίγια, η ομάδα λειτουργούσε λίγο ποδοσφαιρικά. Δεν χρειάζονταν γιόμες. Η ομάδα πέρυσι δεν έχτιζε παιχνίδι. Όταν έλειπε ο Βέλεθ, όχι. Όταν έπαιζε ο Βέλεθ, έχτιζε πάντα. Η ομάδα πέρυσι, εντάξει. Και το είχα γράψει και μια και δύο και τρεις. Βασιζότανε στις περισσότερες φορές στα ατομικά χαρακτηριστικά των μεσοεπιθετικών της. Τα πράγματα και είναι απλά. Η μπάλα έβγαινε εύκολα από τη μεγάλη περιοχή όταν έπαιζε ο Βέλεφ. Πάντα. Και έχεις πρόσεξε. Εκεί. Όταν δεν έπαιζε ο Βέλεφ και έπαιζε το δίδυμο Δελιζής η Ρόζ. Και πάλι build-up δεν είχες. Είχες ένα στόπερ που θα έβγαζε την μπάλα. Ναι, οκ. Εντάξει, το έχεις.
Το έχεις φέτος. Έχεις το ροζ, αλλά δεν έχει την ίδια ικανότητα με το Βέλεθ σε αυτό το κομμάτι. Αυτό ακριβώς. Αλλά μπορεί να το κάνει. Σίγουρα σε πιέσουν, είσαι αναγκασμένος. Αλλά μπορεί να το κάνει. Και το πρόβλημα με την 50 παλιά είναι ότι δεν έχεις το Χέσκεϊ. Γιατί θα έχεις τον Μάτεο Γκαρσία, αλλά δεν έχεις να παίξεις 2 μέτρα να πάρεις την παλιά για να βάλεις γκολ και να παίξεις τη Μαουγέ, ας πούμε, όπως έπαιζε η Λίβερπουλ πριν από 15 χρόνια. Δεν ξέρω αν το έχεις θυμάσει τη Μαουγέ. Ο Εμίλ Χέσκεϊ. Τον είχα προλάβει λίγο, μικρού. Μικρού. Σύστημα Ουγέ, φίλε. 50 παλιά από τα... Ζεράρ Ουγέ. Από το Κυριάκος, από το πέναλτι, και παλιά Ουγέ στον own goal. Κάτσε, όχι. Ο Κυριάκος δεν είχε πάει με Ζεράρ Ουγέ. Ήταν με τον Μπενίτη, δεν είχε πάει. Τέλος πάντων, ναι, καταλαβαίνω. Ναι, καταλαβαίνω. Ναι. Που έκανε τις 50. Ναι. Πάλα για 50 και τελείωσε πόδι. Μάλιστα. Αυτό είναι το παιχνίδι της Λίβερπουλ. Όταν έβρισε ένα μέσο βάρη ομάδα, στο 30 έρχεται ο Χίπια. Σάμι Χίπια. Α, βέβαια. Ο Σάμι Χίπια. Και Γκορ Μπίσκαν τότε. Τώρα δεν πήγε το μυαλό μου, αλλά ποιος μπορεί να είναι τώρα. Τα έχω ξεχάσει κιόλα. Ναι. Λοιπόν, δεν έχει τέτοιο πράγμα. Δηλαδή, μπορεί, δεν ξέρω αν έγιναν σωστές οι μεταγραφές. Θα μου πεις τώρα, πρόλαβες και είσαι 3 μάτς τώρα. Όχι. Αυτό το πράγμα. Εγώ θέλω να δω τους παίχτες να τους δοθούν ρόλοι και κατεύθυνση αυτό. Γιατί δεν είχαν. Okay. Αντώνη, okay. Να σε ρωτήσω κάτι, ναι. Ως Αριανό, εσένα και σε εσένα εδώ πέρα. Ναι. Βγάλε πάνω τον το δημοσιογραφικό μανδύα. Ναι. Ωραία. Δεν είναι εύκολο αυτό. Εγώ το παθαίνω με διάφορους που είναι στον ΠΑΟ και ήταν, πέρασαν, έφυγαν. Με διάφορους που είναι αξίες, ρε παιδί μου, έτσι. Δηλαδή. Ναι. Και ο Ζαγοράκης που όταν έγινε και έφυγε, εγώ ξενέρωσα. Όταν έγινε και με το Βρίζο ότι έγινε, ξενέρωσα. Με το Βιερίνιο ό,τι γίνεται, με ξενερώνει, ρε παιδί μου. Μιλάω για ανθρώπους που έχουν μια ιστορία στην ομάδα. Έτσι, δεν μιλάω τώρα για να παίχτε το Βέλεθ, για παράδειγμα, που ήρθε ένα δύο χρόνια. Έτσι. Με τον Χαριστέ, εσείς δεν ξενερώνετε με αυτό που γίνεται. Σαν Αριανή, έτσι, όχι σαν. Για το τι εστιαίο Χαριστέας για τον Άρη. Όχι... Ναι, δεν μ' αρέσει ούτε. Εμένα δεν μ' αρέσει που φεύγει, ναι, ξεκάθαρα. Εγώ, Μοσχοβίτη, γιατί θα πω πάλι, Νίκο, θα απαντήσω και οι δυο. Θα σε πάω στο δεύτερο γκολ του Άρη με τον Μπάουκ. Ναι. Δες πώς συμπεριφέρει το Χαριστέας όταν παίρνει το δεύτερο γκολ. Ναι, δεν το έχω τώρα. Ούτε ο Χαριστέας, ούτε ο Τερζής, αλλά τι να κάνουμε, εντάξει. Δηλαδή, φαίνεται ότι λειτουργεί σαν Αριανός. Ναι. Πραγματικά σαν Αριανός. Ναι. Δεν είναι ξέρεις εκείνο το επαγγελματικό, το σήκωμα των χεριών και τα διάφορα. Δηλαδή πιάνει και τους φυλάει, ρε παιδί μου, μια θέρμη, ρε παιδί μου, λες και... Δεν είναι το θέμα, ρε Αντώνη, αν είναι Αριανός ή όχι τώρα. Το θέμα να κάνει... Όχι, δεν κατάλαβες. Όχι, ο Μοσχοβίτης λέει... Δεν σου λέω το κομμάτι Αριανού ή Παοξή, ναι. Ναι. Για Αριανό και Παοξή. Δηλαδή ναι. Δεν πάει, ας πούμε, στο επαγγελματισμό. Ναι. Έτσι. Άλλο επαγγελματισμός και άλλο συναισθηματισμός. Η ερώτηση έχει να κάνει με το συναισθηματισμό. Ναι. Δεν είναι Μοσχοβίτη, κανένα. Ναι, ναι. Άρα, αυτό ακριβώς. Δηλαδή, μου. Κάποιες φορές χρειάζεσαι και έναν τέτοιο μέσα στην ομάδα σου. Που να νιώθει είτε από τον Άρη, από Πάο ή από οτιδήποτε άλλο. Έτσι λέμε εμείς. Όπως το είπα και πριν στον άλλο το φίλο που τα έλεγε και χθες για το Χαριστέα εδώ πέρα και τα λέγαμε τον Νίκο, εγώ νομίζω ότι ειδικά για το Χαριστέα, ο Άρης βιάστηκε να τα σπάσει, ρε παιδί μου, να λύσει τη συνεργασία του, να το πω έτσι. Παρετήθηκε. Ναι, βρε παιδί μου, ναι. Σου είπα και πριν παρετήθηκε. Αυτό έφυγε, οκ, αλλά παρετήθηκε λόγω τη κατάσταση. Άμα ήταν όλα καλά, δεν θα παρετούταν. Το λέω. Η ζωή προχωράει και η ομάδα προχωράει. Αντώνη μου, να είσαι καλά και να πάμε και στον επόμενο. Καλό βράδυ στον Μάρκος. Φιλιά, φιλιά. Ευχαριστώ τον Βιερίνια, φίλε. Μια ακαδημιάρα. Ωραία. Να χαρά μας, αλλά θα έχουν 500 παιδιά. Ωραία. Και εσύ πες ότι δεν θα έχουν. Εντάξει. Πες ότι δεν θα έχουν. Εύκολα. Ωραία. Εύκολα. Μόνο να λέει, μόνο η τέτοια. Χαριστές Βιερίνια. Βιερίνια Χαριστές. Όπως σε ένα γήπεδο να γράφει Βιερίνια Χαριστές Ακαδημία, τελείωσε. 500 παιδιά, ούτε άγχος, ούτε να τους βρίζει κανένας, ούτε τίποτα. Ωραία, τα λεφτά θα έρχονται. Και ο μήνας άνετα, έχει 9. Είναι χαρά. Άρα. Στον επόμενο, καλησπέρα. Ψελέ, έψελε. Νάτος. Πάμε, Γιώργο. Άκουνα πολύ, απολαμβάνετε να αναμαλώνω μπαουτζίδες μαζί, αυτό κάνουμε. Αυτός δεν αυτό, αυτό. Εγώ δεν έκανα τίποτα. Να σπάσει το ρόδι. Ναι. Λοιπόν, άκουσε να δεις τι λέει. Θέλω να συμπληροφορήσω ότι σήμερα δεν παίζει ο Γιαννάκης το βράδυ. Να ξέρεις, επειδή εσύ πάντα τρίποντα ονειρεύεσαι από εκείνο το παιχνίδι, γι' αυτό το λες 3-1, το τρίποντα του Γιαννάκη έχει μείνει, το τριάρι, έχεις το 3 μπροστά συνέχεια. Λοιπόν, ο Γιαννάκης έγινε πλέον με άσπρα μαλλιά, είναι πλέον βετεράνος, δεν παίζει με την Κράσνοντα σήμερα το βράδυ. Αν παρόλα αυτά εσύ ονειρεύεσαι να ξαναδείς το τρίποντα του Γιαννάκη, λοιπόν σου λέω κι εγώ, σκάσε και μπες στο YouTube να απολαύσεις τον τρίπο του Γιάννα. Τώρα δεν είναι δυνατόν να μου βγαίνει τώρα να μου λέει τώρα σκάσε τώρα ο Μεσίνης. Ο Γιαννάκης πήγε στη Voltron, εκεί δεν πήγε. Λοιπόν, σκάσε να πει Ζενίτα, μπράβο. Είπαμε να κάνουμε χαβαλέ. Ούτε τον βρήσαμε ούτε το κάναμε τίποτα. Εντάξει. Λοιπόν, να μαζέψει το σώμα του και να πούμε ότι κάτι μπορεί να ηρεμήσει. Τελειώνει. Έλα, γεια. Πάμε στον επόμενο. Ναι. Πες του, ναι, όχι.
Έλα. Λοιπόν, συγγνώμη για το σκάσε. Φτάνει, ρε παιδιά. Δεν το εννοούσα. Τα καλά εγώ κατάλαβα πώς το λες, αλλά ο Γιώργος δεν το εννοούσα. Δεν κατάλαβες το σκεπτικό. Πέρα, ψάξ' το λίγο την άβρα. Καταλαβαίνεις, δηλαδή θα κερδίζεις τον πρώτο αριθμό του Λότο και θα βγαίνεις με την Δούκα στη γειτονιά. Δεν με πιάνεις, δεν το καταλαβαίνεις. Μην καλείτε άλλο παιδιά για να πάμε στο break μετά τον ψηλό. Το τρίπολο του Γιαννάκη ήταν 3-2. Ισοφαρίσαμε 2-2 και έγινε 3-2. Καμία σχέση με εκείνο το πράγμα. Αλλά δεν με πιάνεις, δεν το καταλαβαίνεις. Δηλαδή πόσο, με ποια γλώσσα πρέπει να σου πω για τι μιλάω και συμπεριφερόμαι έτσι. Δεν μπορείς να το καταλάβεις. Ναι. Είχα για πολύ πιο έμπειρο. Τρίψε. Το σκάσε δεν είναι βρισιά. Δεν σου δείξα τίποτα ρε φίλε. Δηλαδή ουσιαστικά σαν να σε παρακινούσα. Όπως πήρε τον τελικό του 2003 που είπε και ο Τζίκ ας πούμε κατά λάθος σε ένα παλέ έπιασα τον ποπό κάποιου και με γυρνάει ένας πιτσιρίκος και μου λέει τι έγινε και τον λέω θες να πάρουμε το κύπελλο ή θες να χοροπηδέω όλη η κερκίδα πάνω σου. Τέλος πάντων, νιώσε με λίγο, αλλιώς τοποθετούμε. Με άλλη διάσταση. Γεια σου, φιλέ. Γεια σου, φιλέ. Α, και πιστεύω θα ξαναβγεί στην πορεία, τώρα πάντα εδώ είμαστε. Φίλος ο Γιώργος λέει, δεν έχουμε άλλον. Φίλος ο Γιώργος λέει. Τι ρε. Η οθόνη λέει είναι καλά που έπεσε. Όπου η οθόνη την πήγε να γίνει χθες. Λοιπόν, παιδιά, ήταν ωραία πάσα γιατί το είχα έτοιμο κιόλας. Χθες ο Μοσχοβίτης επέστρεψε μετά από 2 εβδομάδες άδεια. Λοιπόν, και πάμε να ακούσουμε τι έγινε. Α, το έχεις. Ναι. Α, ωραία, ωραία, ωραία. Ημερολόγιο δείχνει Δευτέρα 21 του Σεπτέμβρη. Ώρα 6:44. Και ο άνθρωπος μου είναι πάλι εδώ, ρε φίλε. Το έχει δηλαδή. Εδώ, εδώ. Γεια σας. Θα τρελαθώ. Έχεις, γεια σας. Θα τρελαθώ. Πω, τι υποδοχή ήταν αυτή, ρε φίλε. Άντε, ρε Νίκο. Εδώ, να το έχεις. Να το έχεις. Ντου. Ντου. Και έρχεται και άλλος από έξω, ρε φίλε. Ο άλλος κατευθείαν έρχεται ένα χρεωστικό. Και το σκυλί εκεί τίποτα δεν έπαθε. Ούτε το καλώδιο δεν έφυγε. Μπράβο. Πολύ καλή δουλειά έχουν κάνει αυτά τα παιδιά. Τα λέμε όλα. Γιατί πάλευαν πολύ καιρό να τα λέμε όλα. Ωραία. Οι φίλοι μας εδώ, οι τεχνικοί, πάλευαν κανένα μήνα. Όντως έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά. Δηλαδή δεν πέφτει καν η οθόνη. Έφυγε στον αέρα, στάθηκε και κανονικά τη σηκώσαμε και τη βάλαμε στη θέση. Περπάτησε στον αέρα, θα έλεγε κάποιο. Λοιπόν, θα πάμε στο break μαζί μας στα Data Labs. Νικό, έχουμε και χρόνο σήμερα, φίλε. Μέχρι τις 8 θα είμαστε. Δεν θα πάμε μέχρι τις 8. Ναι. Μέχρι τις 8 θα είμαστε. Ναι, λόγω επειδή του αγώνα το αλλάζουμε λίγο σήμερα. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε αθλητικός Λίμπερο 107,4 σαν το σκύλο με το γάτο. Είναι η long version σήμερα. Μια μισά ώρα, μέχρι τις 8 θα πάμε παρέα. Την είχαμε ξεχάσει αυτή τη λεπτομέρεια. Νίκος Μοσχοβίτης, Νίκος Παπαδόπουλος. Νίκο, τι είναι τώρα το μισά ώρα, εντάξει. Πίσω από τα μικρόφωνα. Βαριά καρδιά. Λοιπόν, 2, 3, 10, 2, 87 και 3 οκταράκια. Οι γραμμές είναι ανοιχτές. Βραδιά Champions League για τον ΠΑΟΚ. Πραγματικά Champions League για τον ΠΑΟΚ. Για τον Άρη, κατάσταση γνωστή. Βλέπετε εδώ πέρα τι ώρα περνάμε. Και αχ, καλέ. Λοιπόν, να τα σχολιάσουμε όλα αυτά μαζί, να τα συζητήσουμε μαζί. Όταν δεν έχω καθόλου εικόνα από τον αντίπολο, παίζει ο ΠΑΟΚ πολύ ξενερώνω. Και από αυτού δεν έχω καθόλου εικόνα. Δηλαδή καθόλου. Από την Μπενφίκα πάνω κάτω, κάτι ήξερα θα δούμε, ρε παιδί μου. Την Μπεσίκτα, από ό,τι μου μετέφεραν όλοι, ήταν ψιλοκαφενείο, αποδείχθηκε στο γήπεδο. Έτσι, όπως πήγε εκείνη την εποχή να παίξει μπάλα. Με αυτού δεν έχω καθόλου εικόνα. Και γενικά τι ρώσικε ομάδε τι έχω, ρε φίλε, πολύ αψυχολόγητε. Δηλαδή δεν μπορεί να ξέρει πώ θα εμφανιστούν. Οι περισσότερε έχουν ποιότητα, αλλά άμα το μα τραβώσει, δύσκολα γυρνάνε. Δεν ξέρω, μου είναι πολύ, πολύ περίεργο παιχνίδι σήμερα. Πολύ περίεργο. Και... μόνο και μόνο είναι περίεργο διότι είναι διπλό. Έχει ένα ακόμα. Δεν καλά, είναι μόνο ναι, μάτς, okay. Τα δεδομένα αλλάζουν. Δεν είναι όπως ήταν ας πούμε, ένα μόνο παιχνίδι με την Μπενφίκα ή με την Μπεσίκτας. Ναι. Νομίζω ότι το διπλό παιχνίδι ίσως να σου δίνει δυνατότητα να μην πάρεις. Να πάρεις μάλλον πολύ λιγότερα. Να ρισκάρεις πολύ λιγότερο, ρε παιδί μου. Ναι. Στη λογική ότι. Ξέρω εγώ και μια ισοπαλία σου κάνει δουλειά. Ή τέλος πάντων ένα σκορ το οποίο μπορεί να έχεις βάλει εσύ γκολ μπορεί επίσης να σου κάνει δουλειά. Δηλαδή θέλω να πω ότι αν το μάτς είναι 2-1 για παράδειγμα και χάνεις, δεν καίγεται και ο αυτός σου να βγεις 8 άτομα μπροστά να το κάνεις 2-2. Κατάλαβες. Το κρατάς αυτό και πας για να γκρούσει ναι, παράδειγμα τώρα ναι, ξέρω, ναι, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι αν χάσεις 2-1 ότι έχεις προβάδισμα για να προκριθείς. Ο Τσόλακ θα παίξει στο επαναληπτικό. Ο Τσόλακ θα είναι διαθέσιμο στο επαναληπτικό. Πιθανολογώ ότι θα παίξει. Θα παιχνιδίσουν κάποιοι μέσα σε ζώνη με το επίθετό του. Τι εννοείς, Νίκο. Βγάζοντας το ταφ και το σίγμα μπροστά και βάζοντας ένα ψι, ας πούμε, ενδεχομένως. Ή μπορεί να βάλω και ένα πού. Ναι. Πάμε στον επόμενο φίλο, καλησπέρα. Δεν περίμενε επόμενο φίλο, θα ξαναπάρει. Πολύ ανυπόμονο. Πάρα πολύ ανυπόμονο. Δηλαδή, περίμενε. Λίγη υπομονή δεν έχετε πια. Τι πράγμα είναι αυτό. Δεν ήθελα να πάρει αλλού, ρε.
Και να βγει και εμεί και να άκουσα μέσα και λέει λάθο πειρά. Θα πάρει ο Σαρόπουλο. Λοιπόν. 2-3-10-287-3-8 για ανοιχτό τηλεφωνικό κέντρο. Επαναλαμβάνω. Με FM και ενώ τα μηνύματά σα στο 542-22 με χρέωση μόλι 0,62 λεπτά συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ. Και αυτό το 10 η ώρα πώ το συνηθίσει ο Ρενίκο που θα είμαστε στο Champions League φέτο. 10 η ώρα είναι πολύ αργά. Έλα. Τι έγινε, γιατί κοιτάζε έτσι. Τι. Πού θε. Στο Champions League θα είμαστε φέτο 10 η ώρα. Είπα που θα είμαι, δεν είπα ότι είμαι. Αν είμαι, είναι σωστή. Είμαι αισιόδοξο τραφείλε, εγώ θα είμαι. Πιστεύεις ότι θα περάσει το Κασοντάρι, δηλαδή. Όχι, δεν. Πιστεύω ότι το Κασοντάρι είναι. Αλλά δεν έχω εικόνα. Πιστεύω αν είναι η περσινή που απέκλεισε ο Ολυμπιακός. Ναι, αν είναι. Έχει μεγάλε διαφορέ από πέρσι. Από αν είναι η περσινή, ρε φίλε, τι να σου πω. Δεν ξέρω. Καλά, εντάξει, ο Σπολιογάτη και σε εκείνο το μάτς τώρα έκατσε για κατηφόρα. Και σε εκείνο το μάτς έπαιξε ρόλο η έδρα. Γιατί με το που έγινε λίγο κατήφορο στο παιχνίδι, με την έδρα έβαζε εκείνο ο Ρατζέλοβιτ τα δίκολα, αν θυμάσαι. Και έκατσε 4-0. Ναι. Αυτό σου λέω. Ήταν και λίγο. Εκεί ήταν και λίγο συγκυρία έδρας. Πιστεύω. Τώρα τι να σου πω. 10 ώρα το βράδυ, παιδιά. Θα έχει pre-game στο Λίμπερο από τις 8. Ναι, ρε, να ξέρετε. Για να σας βάλουμε στο κλίμα. Φυσικά. Κωστή Τσαρό νομίζω. Κωστή Τσαρό θα έχω εδώ πέρα, ναι. Ωραία. Και. Φίλιππ Μοσχοβίτη. Έχει, ναι, μεγάλη επιτυχία. Να είναι καλά ο Κωστή, ο καλό φίλο και συνάδελφο. Πώ το λένε. Ναι. Και pre-game και από Πάοκ TV θα έχει μια παρά. Α, ναι! Δηλαδή θα έχει pre-game ο Λίμπερο, pre-game Πάοκ TV, pre-game δηλαδή θα έχει και οπότε δεν θα έχει. Γιατί δεν έχει, τόσο λεφτά πληρώνει. Pre-game, pre-game. Πάμε στον επόμενο φίλο. Ναι! Καλησπέρα σα. Χαίρετε, Σάβα. Τι κάνετε. Υπομονή. Είμαστε καλά. Μπράβο, και εμεί καλά είμαστε. Χαιρόμαστε γι' αυτό. Πάντα τέτοια. Τώρα είμαστε καλά, εντάξει, είχαμε κάποια προβληματάκια, εντάξει. Όλα καλά, όλα καλά. Αυτό έχει σημασία. Τώρα είναι όλα καλά. Για κάνε και στην πρόβληση για απόψε. Την πρόβληση, εντάξει. Δύο μάτς είναι, τώρα πρώτο, εντάξει, είχαμε συνηθίσει εδώ πέρα. 11, εμείς 11. Αρεστήκαμε εδώ πέρα να παίζουμε. Όπως είπα και την άλλη φορά, θα βάλουμε το λεωφορείο μπροστά. Ναι. Και άλλαξε το παιχνίδι τώρα. Όπως είπε και ο Νίκος, είναι περίεργο μάτς. Δεν ξέρουμε αυτούς, δεν ξέρουμε. Πολύ ωραίο γήπεδο έχουν, που το είδα λίγο χθες. Πολύ ωραίο γήπεδο. Ωραίο γήπεδο αυτά που βλέπουμε. Ναι, καλά παιδιά να είναι, αλλά πρέπει να χάσουν σήμερα. Τι να κάνουμε. Αυτό. Καλά και να μην χάσουν, δεν μας πειράζει, Σάβα. Και η ισοπαλία να έρθει. Καλά είμαστε, δεν θα πούμε τίποτα. Και η ισοπαλία να έρθει, αλλά ξέρεις, φοβάμαι εδώ πέρα τα μάτια εδώ τις προκρίσεις δύσκολα τις παίρνουμε εδώ μέσα. Καλά, ναι, συμφωνώ. Συμφωνώ. Αλλά μετά αν σήμερα πάρεις ένα αποτέλεσμα τέτοιο που τέλος πάντων σου δίνει προβάδισμα, ας το πούμε έτσι, το παιχνίδι μετά θα μοιάζει πολύ με το παιχνίδι με την Μπεσίκτας και την Μπενφίκα, θα πω εγώ. Ή τέλος πάντων θα πας με την ίδια λογική. Εννοείται αυτό το πράγμα. Θα δούμε πρώτα Θεός, όλα καλά να πάνε και βλέπουμε. Μάλιστα. Καλή συνέχεια. Γεια σου Σάβα, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια και σε σένα. Καλό απόγευμα. Στον επόμενο φίλο, ναι. Ναι, ναι, ναι. Τι θα γίνει. Ο ίδιος με πριν πρέπει να ήταν, φίλε. Βλέπει ποιος παίρνει. Νίκο, κάτι γίνεται με τις γραμμές μας σήμερα. 2-3-10. Ναι, ναι, ναι. 2-7-3-8. Ξαναπάρε, αδελφέ. Έχουμε σήμερα. 346. Στο Viber με το στείλει ελληνική κυβέρνηση. Περίμενα. Α, σου στέλνει και στο Viber, σε ενημερώνει. Ναι. Τι λέει, ρε φίλε. Πρωτοβουλία, ο ίδιος. Έλα, Νίκο. σήμερα με τόσα. Πόσα. Λοιπόν, 3-46, 8 απώλειες. 3-46, δεν φύγαμε πολύ πάνω. Όχι. Παραμένω σε ενωμένοι 7 συμπολίτες μας, λέει. Ενώ 185 ασθενείς έχουν εξέλιξει τη ΜΕΘ. Έχουν ελεγχθεί συνολικά 1.221.017 κλινικά δείγματα. Δείτε περισσότερα στοιχεία για την πορεία της νόσου στην Ελλάδα εδώ. Λέει το Viber που χτυπάει. Πολύ ωραία, μα για εσένα δεν σου έρχονται. Όχι. Α, δεν ξέρω γιατί. Εμένα μου έρχονται. Πολλά καινούργια πράγματα στο κινητό. Λοιπόν. Τι ήθελα να πω, κάτι θέλω να πω και το ξέχασα. Μουδιασμένη Αργιανή. Πολύ μουδιασμένη. Δεν του αρέσουν αυτά που γίνονται στην ομάδα ενδεχομένως. Τι να κάνουμε, ρε Νίκο, εντάξει. Μαζικές αλλαγές. 11.000 τεστ είχαμε. 10.899, αυτό έψαχναν τόση ώρα. Και έχουμε 346. Μάλιστα. Και πρώτη προπόνηση Μάντιου σήμερα. Θα τα πούμε όλα. Αύριο. Ναι, ρε φίλε, εννοείται. Χαμός. Εννοείται. Ποιον παίζει τώρα εσύ την Κυριακή, Σάββατο. 4 ώρα την Κυριακή με τον Παρτιζάν. 4 ώρα. Τρελή, δεν θα έχει ζέσει την Κυριακή 4 ώρα. Θα έχει. Πώς να έχει. Ξέρω εγώ. Τέλος πάντων. Στο Βόλο, έτσι. Ο Νίκ Χάρτη έγινε, ρε φίλε. Πολύ πινελίκη τρώει με το χέρι που φίλησε. Πάμε στο επόμενο φίλο και θα το συζητήσουμε, ναι. Ναι, ναι, ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σας, κύριε. Νίκο και Νίκο. Αντώνης από Ασπρόμαυρη Τούμπα. Γεια σου, Αντώνη. Γεια σου, Αντώνη. Θέλω να πω για το ματς.
Καταρχήν παίζουν μια σοβιετική, μια ρώσικη ομάδα. Ναι. Ναι. Είναι ένας λαός που δεν τους έχει εμπιστοσύνη, ειδικά στο ποδόσφαιρο. Ναι. Είναι εντάξει. Είναι αψυχολόγητοι, ρε παιδί μου, δεν μπορείς να τους ψυχολογήσεις, είναι, γενικά πιστεύω. Είναι αψυχολόγητοι και η εθνική τους ομάδα και οι ομάδες τους. Ναι. Βέβαια οι ομάδες δεν είναι ρωσικές, είναι με πολλούς λεγιονάρους και μισθοφόρους. Αλλά είναι ψυχολόγητος λαός. Είναι αψυχολόγητος. Ναι. Πιστεύω ότι θα έχουμε τύχη. Καταρχήν και είναι και το κάρμα, όπως έλεγε ο Κόλκας για τη χρονιά που πήραμε το πρωτάθλημα, το κάρμα φέτος ευνοεί τον ΠΑΟΚ. Με την Μπεσίκτας βρήκαμε μια ομάδα χωρίς άμυνα, χωρίς παίκτες, ναι, τους βάλαμε 2-3 γκολ. Ακυρώθηκε και γκολ που άλλες φορές ο ΠΑΟΚ δεν θα είχε τέτοια αντιμετώπιση. Ναι. Μεγάλη υπόθεση αυτό. Mm-hmm. Και με την Μπεσίκτας, και με την Μπεσίκτας αυτό γκολ, ιστορίες. Ζήφκοβιτς, πολύ καλή μέρα. Δηλαδή, με την Μπενφίκα να σου πω λίγο κάτι. Α, από τη στιγμή που πέρασες, ήξερες ότι πάνω κάτω έτσι θα περάσεις. Θα έχεις ένα διάστημα που θα υποφέρεις, θα χρειαστείς τύχη, το τερματοφύλακα να βγάζει. Τι να κάνουμε, έτσι είναι. Είναι ένας καλύτερος αντίπαλος. Ναι, και πέρσι όμως με τον Πασχαλάκη, όμως σφάλμα του Πασχαλάκη, αυτό αδράνειες, 4 γκολ φάγαμε. Παίζει ρόλο. Στην παίζει ρόλο πρόπερση, και την κυρία, ναι, και τύχη. Okay. Okay. Φυσικά και παίζει. Πρόπερση. Για μένα πλέον. Καλά, πέρσι και Άγιαξ δεν μιλάμε. Ναι, για UEFA, για μένα πλέον τόσα χρόνια που παρακολουθούμε προκριματικά. Και φέτος ένα περισσότερο που ήταν μονά τα παιχνίδια μέχρι αυτό το σημείο. Το κομμάτι τύχη, ναι, συγκυρία παίζει πολύ σημαντικότερο ρόλο από όσο νομίζουν περισσότεροι. Το πώς θα είσαι σε ένα παιχνίδι, πώς θα σου κάτσουν οι φάσεις και όλα αυτά. Είναι μεγάλη υπόθεση. Παίζει μεγάλη υπόθεση το κάρμα, γιατί καλή ομάδα έχουμε. Εντάξει, δεν έχει αλλάξει πολύ σχέση με πέρσι. Μπήκαν 2-3 παίκτες, ο Ζωάμπα, ο Ζήφκοβιτς τώρα. Αλλά παίζει ρόλο η συγκυρία. Παίζει, ναι, ρόλο η συγκυρία. Έτσι. Εγώ έτσι πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ έχει τύχη σήμερα. Απλώς λίγο και εγώ έχω μια τέτοια φωνή, αλλά οκ. Okay. Δεν ξέρω τους άλλους καθόλου και αυτό με προβληματίζει. Και βασίζουν και στην ψυχολογία του ρώσικου ποδοσφαίρου. Δεν τους έχω καθόλου εμπιστοσύνη, ούτε σε εθνικές, ναι, ούτε σε ομάδες. Ναι, ναι. Είναι πολύ αψυχολόγητοι. Αν δεν κάνα μπάσκετ, κάνα βόλι, έχουν παράδοση αυτά τα αθλήματα. Αλλά στο ποδόσφαιρο δεν είναι. Τους έχουν αδικήσει και κατά καιρούς και οι δυτικοί. Ναι. Και η Σοβιετική Ένωση παλιότερα και αυτά. Δεν είναι αρεστοί στο σύστημα οι Ρώσοι. Mm-hmm. Τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει με την Κράσνοντα, γιατί είναι και αυτή μια ακριβή ομάδα, άμα θέλει η UEFA να την προχωρήσει. Αλλά ίσως είναι η χρονιά του ΠΑΟΚ φέτος. Αυτή είναι η άποψη. Άντε να δούμε. Και πιστεύω ότι θα κερδίσουμε σήμερα. Άντε να δούμε. Να σε καλά. Αυτά. Καλό απόγευμα. Να σε καλά. Καλό απόγευμα. Να σε καλά. Λοιπόν. Τι βλέπεις ρε φίλε με τόση προσοχή εκεί πέρα. Για πάντα στον Ολυμπιακό, Παπα-Νικολάου, να νέωσουμε μέχρι το 23. Ο Κωστάκης θα είναι το 33 χρονών. Ναι, σχεδόν, ναι. Για πάντα εντάξει. Ναι, σωστά. Κωστάκι ήταν πριν 10 χρόνια. Κωστάκι μου, κοτάκι μου. Σωστά. Παρασκευή ανακοινώνεται, λέει το λόγο. Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο πριν το lockdown να δοκιμαστεί το μέτρο απαγόρευση κυκλοφορία μετά τα μεσάνυχτα. Να δοκιμαστεί. Δηλαδή, αν το όλο σκηνικό δεν ήταν στην Αθήνα, ωραία. Θα είχαμε κλείσει εδώ και μέρες, Νίκο. Εδώ πέρα σίγουρα. Εντάξει, στη Θεσσαλονίκη το εύκολο θύμα. Τι πτώσα, κλείστο ρε, κλείστο, κλείστο ρε. Πλάκα, πλάκα. Τώρα το χειμώνα θα κάνουμε, ρε Νίκο. Υπομονή πολύ, σίγουρα. Ναι. Ωραία. Και ελπίζουμε να μην κλείσουμε. Εγώ σου λέω, δηλαδή τώρα ήμασταν. Να προσέχουμε. Ναι. Εντάξει, όλοι μας. Δεν το πάμε άσχημα, από ό,τι βλέπω. Θεσσαλονίκη είμαστε καλά σχετικά ακόμα. Ναι. Όχι, ναι. Καλά πάμε. Είναι θετικό. Καλά πάμε. Αλλά συζητώ, ας πούμε, με τους κολλητούς μου τις προάλλες και λέγαμε. Ναι. Τώρα χειμωνιάζει, εντάξει. Ναι. Τα μαγαζιά τα περισσότερα δεν έχουν έξω να κάτσει. Κάποια έχουν, κάποια δεν έχουν. Ναι, και να έχει να κάτσει έξω τώρα, άμα χειμωνιάσει, Νίκο. Ναι, αλλά. Ναι, οκ, okay, ναι. Αλλά δεν σκέφτεσαι να κάτσει μέσα με τόσο κόσμο. Φυσικά. Α, τι εννοεί δεν σκέφτεσαι να κάτσει μέσα, δεν καταλαβαίνω. Δεν το σκέφτεσαι, γιατί λες τώρα κορονοϊό. Φυσικά και το σκέφτεσαι, εννοείται. Τώρα, εσύ. Τι θα άλλοι δεν το σκέφτονται, δεν του ενδιαφέρει να πάνε να πιούν το ποτό του, να κάτσουν έξω. Εσύ είσαι σε αυτού. Όχι. Ωραία. Χαίρομαι για σένα. Είναι όχι. Πολύ βασικό. Άρα θα βγαίνουμε στο σαλόνι. Το είχα μας. Λίγο ναι. Αμέσως μετά την καραντίνα. Ναι. Με το που έσπασε δηλαδή, γιατί όντως δεν την είχα παλέψει δύο μήνες, ας πούμε. Εκεί λογικό. Και ήθελα κι εγώ να βγω λίγο, ρε παιδί μου, και βγήκα. Αυτό. Αλλά γενικότερα. Προσέχω και το να μην σου πω τι πλέον. Τα πάντα, φίλε. Ναι. Τα πάντα. Μαντιλάκια. Δεν είναι όλοι έτσι. Νομίζω ότι είναι περισσότεροι από ό,τι πριν, πάντως. Δηλαδή, αν ξέρω εγώ, πριν κάνα δύο μήνες ήταν πιο χαλά τα πράγματα, νομίζω ότι τώρα οι περισσότεροι είναι πάλι σε φάση αμέσως μετά την καραντίνα. Προσεκτική. Μπουφανάκι, γυλεκάκι, παλτουδάκι και θα ναι. Καθόμαστε έξω όσο μπορούμε. Και όπου και εσείς, υπάρχει επιλογή του να κάτσετε. Εσείς, παιδιά που είστε λίγο πιο. Ρε, παιδί μου, έτσι. Πώς το λένε, φιλάσθενοι. Είστε κάποιοι με το που πιάνει ένα κρύο αμέσως λίγο. Βγείτε λίγο λεμά σας, λίγο το ένα, λίγο το άλλο. Ντυθείτε και λίγο παραπάνω, ρε παιδί μου, τώρα αυτόν τον καιρό που αρχίζει λίγο να δροσίζει. Κατάλαβες. Και τώρα για να κάθε, μην αγωνόμαστε όλοι μαζί. Κάθε αρρώστια τώρα θα είναι τέτοιο. Άμπορ, εγώ ευτυχώς δεν είμαι έτσι.
Δεν είμαι έτσι, ευτυχώς. Δεν αρρωσταίνω εύκολα, πολύ δύσκολα. Ναι, κι εγώ. Είναι καλό αυτό. Ναι. Αλλά τώρα ένα παραπάνω, ρε παιδί μου, προσοχή, ξέρω εγώ τι να πω. Τα σχολεία φοβάμαι πάρα πολύ, τέλος πάντων. Γιατί τι παιδί έχεις? Όχι, απλά τα παιδιά συγχρονίζονται, τα παιδιά έχουν γονείς, οι γονείς κυκλοφορούν, τα παιδιά κυκλοφορούν, οι δάσκαλοι κυκλοφορούν. Στην Περέα ένας δάσκαλος βρέθηκε και κλείσε η τάξη. Είναι δύσκολη στο φάση. Τρίτο, στο τέταρτο. Από την άλλη δεν γίνεται να πας με κλειστά σχολεία μόνιμα. Είναι περίεργη η κατάσταση. Πώς το λένε? Τέτοιο, άστο. Κλάμα. Γιατί? Θεωρητικά θα μπορούσε να έχει περισσότερες αίθουσες και να έχει περισσότερο κόσμο, να έχει λιγότερο κόσμο στις αίθουσες μέσα. Δηλαδή δεν έγινε 25 παιδιά, να είναι 15, ξέρω εγώ, 12, 13. Αλλά εδώ δεν έχει άλλα. Έχει ανέβει ένα βίντεο στο σελίδα του Facebook, του Λίμπερ 107,4 στο Facebook, βλέπω. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, βλέπω ποιο διαχείριση το ανέβασε, αλλά δεν θα πω ποιο. Μην το πει. Εντάξει. Ναι, ναι. Λοιπόν, εσύ που κάνει προπαγάνδα για ένα συγκεκριμένο. Με έναν οπαδό του ΠΑΟΚ και ένα μηχανάκι να διασχίζει την Όλγα. Με μια μεγάλη σημαία του ΠΑΟΚ, βέβαια. Δεν μπορώ να φανταστώ κάποιος είναι. Ναι, πραγματικά. Δηλαδή, κάποιος που το κάνει ενδεχομένως πρώτη φορά. Ίσως. Ναι. Λοιπόν, μπείτε λοιπόν στη σελίδα του Λίμπερο 107,4 στο Facebook για να δείτε το σχετικό βίντεο το οποίο υπάρχει. Μπορεί η ομάδα να είναι στη Ρωσία, αλλά η καρδιά της την πάει εδώ. Ωραίο. Ωραίο. Καθόλου κλεισέ. Δεν έχουν γραφτεί ποτέ αυτά. Δεν έχουν ακουστεί ποτέ ξανά σε ραδιόφωνο της πόλης. Πάμε. Πηγαίνει εμένα που λέει. Πάμε. Δεν έχουμε φορέσει ακόμα. Γι' αυτό. Δεν έχουμε φορέσει ακόμα. Γι' αυτό ήρθε η κοβαλήθεια και σε κλέτησε. Έχουμε φορέσει μόνο την κίτρινη Special Edition που είχαμε βγάλει και την. Όπως την είπε ο Τσίψιος στον αέρα. Όχι στον αέρα, στο chat, All About Aris. Την Κυριακή στο Βόλο που ήμασταν, τους θέλω, βάλτε ένα θέμα, θα παίξουν με τις τρίτες εμφανίσεις. Ναι. Και λέει ο Τσίψιος, τη Σιέλ. Σιέλ, αφού είναι ρε φίλε. Δεν είναι ωραίες τις εμφανίσεις, Νικό. Ωραίες είναι, μ' άρεσε. Δεν είναι, ρε. Πολύ δυνατή. Όλες οι εμφανίσεις του Άρη φέτος είναι ωραίες. Αυτή που μ' αρέσει λιγότερο από όλες είναι η πρώτη. Με τις ρίγες. Όλες οι άλλες έχουν να δώσουν κάτι. Δεν λέω ότι είναι κακή η πρώτη, εντάξει, ναι, αλλά οι υπόλοιπες, ειδικά η κίτρινη, η full κίτρινη, η special edition που έχει βγάλει και η CL που λέει και ο Τσίψιος έχουν να δώσουν πάρα πολύ. Και η μαύρη. Καρδιά μου πηγαίνει εμένα, καρδιά μου πηγαίνει εμένα. Πονάτε που έχει βάλει πίσω στοιχό. Κάτσε ρε φίλε τώρα. Κάρι πίδαρος. Πάω σήμερα θα παίξει με την. Έχει πάρει σκούπα, δεν έχει φυσικά άνθρωπο. Τρελάθηκε ο πρόεδρος. Τρελάθηκε, θόλωσε με αυτά που γίνανε την περασμένη Πέμπτη. Τι να κάνει. Σκουπίζει. Άλλος κλεισέ τίτλος. Έχει πάρει σκούπα. Πώς το γράψει κανένας ακόμα. Έχει. Θα το δούμε και αυτό μέσα. Έχει τεντωθεί με τον Πάο, κατάλαβες. Οπότε ταιριάζει πλέον εκεί. Δεν το βάζουν άλλοι. Κατάλαβες. Ιβάν πάρε σκούπα. Και έχει πάρει πολλές φορές την αλήθεια. Όχι. Όχι. Γιατί ρε φίλε. Δεν έχει πάρει πολλές φορές. Έχει πάρει. Έχει πάρει κάποιες. Εντάξει. Νικό, να σου πω λίγο κάτι. Θα είναι εκεί πέρα σήμερα. Θα το δει. Ο Ιβάν δύσκολα, δεν νομίζω. Γιατί ρε. Φοβάται. Ναι, φίλε, ο Ιβάν είναι ευπαθής ομάδα. Είναι ευπαθής ομάδα. Ναι. Πήγε ο Γιώργης. Ο Γιώργης είναι εκεί από χθες. Έστειλε ένα στον πρωί στην Τρόικα ένα πολύ ωραίο μήνυμα για τον Κόλκα και ο Σταύρος το άκουσε και γελούσε. Λέει, ο Κόλκας λέει δεν χρειάζεται να κάνει συνάλλαγμα. Λέει έχει. Ναι. Πολύ καλό ήταν. Ήταν ωραίο. Ήταν πετυχημένο. Από θερμοκρασίες πώς πάνε εκεί πέρα. Τι έχει. Ζέστη έχουν λέει. Ζέστη έχει, ε. Δεν είναι πολύ ψηλά νομίζω ρε φίλε το. Χαμηλά είναι το Κράσνονταρ. Και αύριο γυρνάνε. Αύριο ή σήμερα. Νομίζω και σήμερα. Απόψε. Και σήμερα το βράδυ. Κάτσε, εκείνη τι ώρα έχουν. Τσαρτεράρα, ρε φίλε. Εκεί τι ώρα έχουν. Νομίζω έχουμε ίδια ώρα. Η ίδια ώρα και θα γυρίσουν κατευθείαν. Είναι πιθανό. Δεν θα κάνω εγώ κάποιο λάθος. Ο τουρισμός συναδέλφων δεν συνέχιστηκε δηλαδή αύριο. Μάλιστα, εντάξει. Τσάρτερ, ρε φίλε, όποτε θέλει. Στεναχωρέθηκαν. Πιστεύω πάρα πολύ. Δεν ψήθηκαν καθόλου. Όχι, είναι πολύ ξενερώτα τα πράγματα. Δεν, ούτε να κυκλοφορήσουν μπορούν πάρα πολύ, ούτε τίποτα. Γιατί δεν είχαν ένα μπαράκι να βγουν έτσι. Γιατί καταρχάς για να μπουν. Και ένα σποτάκι. Στη Ρωσία ήθελε. Oh. Πολύ μεγάλη γραφειοκρατία και δεν ξέρω εγώ τι. Ταλαιπώρια. Και επίσης, ρε φίλε, καταλαβαίνεις ότι και όλοι είναι μαζεμένοι. Δηλαδή, όταν είναι παντού γύρω ο κορονοϊός. Μήπως δεν είσαι και πολύ. Και φυσικά έχει παίξει ο τίτλος από τη Ρωσία με αγάπη. Δεν θα πω τώρα σε ποιο τον είδα. Αποκλείεται, δεν το πιστεύω. Πέφτω από τα σύννεφα. Στις ειδήσεις. Κάτσε, πρέπει να αυτό πρέπει να είναι μετά. Από ένα θετικό αποτέλεσμα. Έχει γραφτεί τώρα. Μάλιστα. Okay. Στις ειδήσεις ημέρες που ξεχωρίζουν, γιατί να προετοιμαστείτε και μια ενημερωτική εκπομπή. Ναι, ναι. Το επόμενο διάστημα, έτσι. Αποσύρθηκε επίσημα τη Super League 2 ο Πανιόνιος. Okay. Αιώνιος που θα λέγανε κάποιοι και θα συμπληρώνω από πίσω. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός πήγε με 7 εκατομμύρια στην Νόβα. Θα κάνουμε ένα section που θα παίζει από πίσω χαλί δελτίου ειδήσεων και θα βγαίνουμε και να λέμε τις ειδήσεις σε ένα λεπτό. Ναι, αλλά να σου πω λέω κάτι. Πρέπει να δουλέψουμε λίγο. Ναι, αλλά θα λέμε τέτοιο. Τι. Να λέμε, ξέρω εγώ, νέο ροζ βίντεο της Κριστίνας του Big Brother. Και τέτοια, ναι. Το οποίο δεν μας έχει στείλει κάποιος ακόμα. Ο Παναγιώτης του Μπάτσελορ επέλεξε την τάδε, ξέρω εγώ.
Κατάλαβες, τέτοια πράγματα. Μπορούμε να κάνουμε ένα τέτοιο δελτίο ειδήσεων μονόλεπτο, ένα κανονικό αθλητικό και ένα να κάνουμε δελτίο ειδήσεων του Λίμπερ 107,4. Γίνει το τελευταίο, το κατάλαβα. Θα κάνουμε fake ειδήσεις μέσα στο σταθμό. Α. Και θα τις λέμε μέσα ένα λεπτό. Α, ωραίο. Πολύ καλό. Καλό είναι. Μ' αρέσει. Έχει ενδιαφέρον. Εντάξει. Καλό είναι. Ανέβηκαν οι τόνοι σε συνάντηση που είχαν το μεσημέρι στο χώρο του Λίμπερ, αλλά μέσα στο Σταύρο Κόλκα και στο Χρήστο Τσαλτίδη. Ένα τέτοιο πράγμα, ρε παιδί. Ναι. Φημολογείται να είπε. Αύριο μεσημέρι γυρνάνε με ενημερώνει στην άλλη, άρα δεν γυρνάνε σήμερα το βράδυ. Α, θα συνεχίσει. Νόμιζα εγώ. Δεν θα προλάβουν να κάνουν τουρισμό. Εντάξει, οκ. Okay. Άμα φεύγουν αύριο το πρωί, εντάξει, οκ. Okay. Σαν και εμά και φίλοι στην Αυστρία, τι ωραία που ήταν. Ήταν το μάτς Παρασκευή απόγευμα και μεσημέρι βασικά. Ψέματα. Ναι, 2 η ώρα Ελλάδος, 1 η ώρα Αυστρίας. Ναι. Και τελείωσε το παιχνίδι, γυρίσαμε πίσω, γράψαμε κανένα δύο κτλ. Και είχαμε όλη τη μέρα μετά. Από το απόγευμα μέχρι το βράδυ. Φεύγαμε νωρίς το πρωί, είναι η αλήθεια, αλλά είχαμε ρε παιδί μου για να κάνουμε τη γύρα μας, να πάμε για ένα βόλτο στο Ίνσμπουργκ και τα λοιπά. Τώρα αυτοί δεν προλάβαμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Τίποτα. Δεν λες πάλι καλά που πήγαμε και μια Αυστρία. Αν ο Χρήσανθος ήξερε μέσα του ότι μπορεί να αποκλειστούμε στην Ευρώπη, δεν θα με άφηνε να πάω στην Αυστρία. Θα πήγαινε αυτός. 1-0-5 να του γυρίσει. Μετά, τώρα το είναι Ριέκα Κόλο Σκοβαλίβκα. Ναι. Θα πάνε στην Κροατία. Και μετά ο νικητής θα παίξει. Με τον νικητή του ζευγαριού Κοπενχάγη, μια άλλη πολυελληνική νομίζω είναι, αλλά θα περάσει Κοπενχάγη λογικά. Ναι. Του Κάρολου Ζέκα. Mm-hmm. Του Έλληνα. Του Βέρου Έλληνα Κάρολου Ζέκα. Βέβαια, ο Κάρολο Ζέκα. Τι μου έστειλε εδώ. Α. Κάρολο Ζέκα. Μάλιστα. Τέλεια. Εξαιρετικά. Όχι, δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον. Δεν... Λίγα πράγματα. Διάφορο εντελώς. Κατευθείαν όμως έπεσε στα χέρια σου. Διάφορο. Δεν είναι σαν το άλλο, δηλαδή, ας πούμε. Oh, καμία σχέση. Εντάξει, okay. Καμία σχέση. Πλαμαρίες που προκύπτουν συνέχεια. Τέλος πάντων, ας μην το σχολιάζουμε αυτό το ζήτημα τώρα. Ναι, ναι. Στη Θεσσαλονίκη είμαστε. Αλήθεια είναι αυτό. Okay. Όλο και κάποια ψυχή μπορεί να βοηθήσει. Μπάτσελορ έχεις δει καθόλου? Όχι, γιατί είναι πιστεύω τοξικό. Πιο τοξικό και το Big Brother. Υπάρχει. Ναι, δεν. Μόνο που είδα που μιλούσε αυτός ο τύπος με μία και πήγαινε η άλλη. Αχ, να στον πάρω λίγο. Αχ, θέλω την πρώτη. Όχι, τώρα μιλάω μαζί του. Τέλειο. Τέλειο. Γιατί μπορεί έξω από το γήπεδο να είμαι μια πριγκίπισσα, αλλά μέσα σε αυτό ακολουθώ τα βήματα του Ρολαντίνιο. Του Ρολαντίνιο, όπως είπε και την φίλη μου που είναι τάχα web developer. Η οποία μοιάζει πολύ με εκείνη την ξινή από το MasterChef. Άστο θα τη μοιάζει τώρα, μην την πιάσω αυτή την κουβέντα, γιατί έχουμε δημόσιο λόγο και πρέπει να προσέχουμε. Δηλαδή τώρα να σου πω κάτι. Μαζεύονται στον Αλφα το Μάιο, λογικά Ιούνιο, που είχε τελειώσει η καραντίνα και κάνανε συμβούλιο, συναντήσει κτλ. Τι πρόγραμμα θα έχουμε τη νέα σεζόν, έτσι. Ναι. Και μέσα σε όλες τις εκπομπές. Λοιπόν, εγώ θα στο θέσω αλλιώς, το είχα θέσει και στη καλερία όταν ήμασταν. Μιλάνε και λένε θα κάνουμε αυτό. Ναι. Με ποια λογική, ρε φίλε. Πρόσεξε λίγο. Την ημέρα που είμαστε διακοπές και ξεκινάει τον Bachelor, έχουμε γραμμή. Έχουμε δύο. Πάρουμε, μετά. Έλα. Και θα πούμε μετά. Πάμε στον φίλο, καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας, κύριε. Δεν θα απασχολήσω πολύ. Μια ερώτηση θέλω να σε κάνω. Μήπως μπορέσεις να με. Πού θα δείξει το ματ του ΠΑΟΚ? Κοσμοτέ Σπορ 1HD. Κοσμοτέ Σπορ. Ένα, ναι. Δεν το βρίσκουμε αυτό εδώ πέρα, το έχω στην καβάλα μου. Συνδρομητικό είναι. Συνδρομητικό, γι' αυτό. Συνδρομητικό είναι. Ναι. Δεν θα το δείξει το Open, ε? Όχι. Open, όχι. Ο Μάο, θα το δείξει? Μπορεί. Υπάρχει περίπτωση. Μπορεί. Μπορεί. Ναι. Θα κάνουμε προσπάθεια. Ναι. Άντε, παιδιά, καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Έλα, ρε Νεκτάρι. Χαίρετε, κύριε Νεκτάρι. Τι κάνουμε, πώς είμαστε? Είμαστε καλά. Εντάξει. Εσείς πώς είστε? Πάμε ακόμα καλύτερα. Μακάρι να είναι έτσι. Εγώ σας είπα τι αποτέλεσμα βλέπω. Ναι. Βλέπω για Χ κυρίως. Πολύ πιθανό το goal. Και από εκεί και πέρα θα πούμε πάλι αύριο. Και φυσικά η Θεσσαλονίκη αποδεικνύεται ότι δεν υπάρχει τίποτα. Και ότι σε περιοχές μόνο που έχουν πολλούς αλλοδαπούς, εκεί γίνονται το κάτσε να δεις. Και αυτό γιατί, όπως σας έχω πει, εμείς οι Έλληνες που είχαμε τα εμβόλια υποχρεωτικά μέχρι το 2015 και οι χώρες του πρώην Ανατολικού μπλοκ, σε εκείνες τις περιοχές είναι ο κορονοϊός πιο μικρή, έχει τα πιο μικρά ποσοστά. Από την άλλη όμως, τη Γερμανία. Από την άλλη όμως αντιλαμβάνεσαι ότι δεν φταίνει οι συγκεκριμένοι. Εκεί θα έπρεπε να είσαι ακόμη πιο προσεκτικός, να έχεις ακόμη μεγαλύτερα μέτρα, ωραία, ούτως ώστε να μην επιτρέψεις διασπορά ανάμεσά τους, όσο αυτό γίνεται. Δεν μπορείς να πάρεις, γιατί έχω μιλήσει και με παιδί που δουλεύει σε μια τέτοια δομή, όπως λένε, mm-hmm.
Και έχω δει ότι στην Ανατολική, η Δυτική Γερμανία έχει 3,5 φορές περισσότερο ποσοστό μεταδοτικότητας κορονοϊού σε σύγκριση με την Ανατολική. Ναι. Εδώ ισχύει το μοντέλο το ότι στις προηγουμένες χώρες δεν είναι υποχρεωτικά τα εμβόλια. Δηλαδή εμείς κάναμε ένα εμβόλιο. Μέχρι το 15 όμως ήταν υποχρεωτικό. Ναι. Εντάξει. Από εκεί και πέρα τώρα, άμα τι να πούμε, τώρα είπαν ότι ο Χαριστέας θα είχατε ανέλαβε κάτι στο, στην Ομάρχη, στην περιφέρεια. Στην περιφέρεια, ναι, ναι, ναι. Ψηφιακής πολιτικής, κάτι τέτοιο, ναι. Αυτά είναι η επίσημη δικαιολογία. Τι ωραία. Δηλαδή τόσο καιρό γιατί δεν ήταν, για τόσο καιρό γιατί δεν ήταν. Κοίτα, η πρόταση είναι αλήθεια, του έγινε πριν λίγο καιρό, δεν έχει πάρα πολύ καιρό που του έγινε η πρόταση, να ξέρεις. Αλλά δεν έπαιξε, κοίτα, να σου πω κάτι, θα λέμε, δεν έπαιξε μόνο αυτό το ρόλο του, οκ. Okay. Εντάξει, τώρα, εντάξει. Και από εκεί και πέρα, ως μπασκετικοί που είμαστε, σήμερα έχει τον Ερακλή 8,5 ώρα. Βεβαίως, θα υπάρχει και ενημέρωση από εδώ. Εννοείται, θα το δούμε. Και Ραυνός Στροβόλου. Ναι. Η περιοχή που είναι σε Λευκοσία, έτσι, Στροβόλου. Θρυλικός. Και αύριο και μεθαύριο έχουμε και το Super Cup της Ελλάδος. Πάρα πολύ σωστά το λες. Και αυτά θα τα δούμε. Καιρό θα δούμε την πιο, μεγάλη, την πιο σοβαρή διοργάνωση που μπορεί να επανήλθε μετά από πολλά χρόνια, αλλά είναι η πιο σοβαρή διοργάνωση γιατί έχουμε πάνω από μισό χρόνο να δούμε μπάσκετ να παίζουν μεταξύ τους. Έχεις μεγάλο δίκιο. Έχεις και το Σαββατοκύριακο, το Σάββατο μάλλον, θα έχουμε και παιχνίδια Θεσσαλονίκη. Όχι στη Θεσσαλονίκη, ο Άρης παίζει νομίζω με τον Ιωνικό στην Αθήνα, Νίκο. Ε, ναι. Ναι. Είναι η επόμενη, είναι η επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδος, αύριο ολοκληρώνεται με τις ομάδες της Α2. Και έχει αρχίσει και, λόγω, και επειδή ασχολούμαστε με τον μπάσκετ και το κύπελο γυναικών, ο ΠΑΟΚ ακόμα δεν έχει μπει, ο Άρης έχει περάσει τον Παρσεραϊκό και αναμένεται να περάσει τώρα και την επόμενη φάση. Ναι, 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 μια χαρά, πολύ ωραία. Έγινε Νεκτάριε, να είσαι καλά. Καλά. Καλή συνέχεια. Πάμε και στο τελευταίο πριν το διάλειμμα, ναι. Άντε να πάρω για να φύγει το αυτό, ναι, να ξεπιτσιριάσει λίγο. Ναι, τα βρήκαμε. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν. Εντάξει τώρα μη σκοτωθούμε κιόλα με τον άνθρωπο τώρα, εντάξει, οκ, okay, είπε μια κουβέντα, το θέμα είναι ότι όλα καλά θα πάνε σήμερα, αυτό πιστεύω εγώ. Α, ξέχασα να σας πω κιόλα, ναι. Δεν ξέρω, έχετε κάνει ποτέ τεστ, λίγο γρήγορα, έχετε κάνει ποτέ τεστ κοροναϊού? Ναι. Α, έχετε κάνει, γιατί εγώ σήμερα πρώτη φορά έκανα με δικιά μου πρωτοβουλία, να ξέρω τι μύτη, στόμα. Πέμπτη Παρασκευή. Και στόμα και μύτη. Α. Ρε εσύ, αυτό που σε βάζουν στη μύτη, ναι, μου ήρθε, μου κόντεψε να μου πούν τα μάτια, είναι πολύ, πολύ ενοχλητικό. Και στο στόμα είναι ενοχλητικό. Εγώ παιδιά που έκανα με το δείγμα του σάλιου ήταν πολύ ωραίο, καθόλου δύσκολο. Με το σάλιο όχι, εκεί δεν καταλαβαίνεις τίποτα, αλλά αυτό που σε βάζουν στη μύτη είναι σαν να καθαρίζεις 40 κρεμμύδια μαζί την ίδια ώρα. Πώς καθαρίζεις κρεμμύδια και κλαις, ναι, αυτό το πράγμα σου έρχεται. Ναι. Και έχεις ένα πόνο στη μύτη μετά. Για καμιά δύο ώρες τουλάχιστον πάνω το, ναι, όσο, oh, σε ενοχλεί δηλαδή μετά το κακό, τέσιο, κακό. Τα είδαμε όλα αυτό το, τι κακό, δεν κατάλαβα. Μη τον πιζηριάζεις, κάτσε, τα αποτελέσματα πέμπτη Παρασκευή θα βγουν. Καλά μέχρι τότε ρε, κάτσε, αφού υποτίθεται ότι δίνεις ένα δεκάωρο. Όχι, είναι στο γιατρό μου πήγα. Είναι ο οικογενειακός γιατρός. Με δικιά μου δεν είναι αναγκαστικό να κάνω. Ναι. Αλλά το κάνω με δικιά μου πρωτοβουλία γιατί έχω μεγάλους ανθρώπους. Δηλαδή χτύπα ξύλο. Ο, καλά κάνει. Μια πιθανότητα. Κατάλαβε. Για να έρθω με άλλη ψυχή. Να μην έρχομαι τώρα και με κοιτάζουν ας πούμε, και μου λένε έφερε τον κορονοϊό από την Ολλανδία. Ας πούμε, γιατί ξέρεις, τώρα υπάρχουν και προκαταλήψεις στον κόσμο. Ναι, οπότε ναι, έχοντας αυτό το αποτέλεσμα, εφόσον όλα πάνε καλά, θα έχω και άλλη ψυχολογία. Θα είμαι με άλλη ψυχολογία στην Ελλάδα. Σωστό. Θα μπορεί να το κολλήσει οπουδήποτε. Αλλά ό,τι γλιτώσει. Τέλο πάντων. Αυτό είναι. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, καλή επιτυχία στην Παοκάρα μα. Έλα, καλά. Γεια σα. Λοιπόν, μια κουβέντα παραπάνω, όλα καλά. Γεια σου, Γιώργο μου, φιλιά, να σε καλά. Λοιπόν, μαζί μα σήμερα και η Χάνθ. Έλα, ρε Νικό. Η οποία ξεκινάει με ασφάλεια. Τηρώντα οδηγίε του ΕΔΗ, μια που λέγαμε για κορονοϊούθη. Με περισσότερα από 85 τμήματα παιδιών και ενηλίκων στο κέντρο τη πόλη και στα παρακτήματα σε Καλαμαριά και ασβεστοχώρη η Χάνθ. Σχολή τελεχώνη μα ασβεστοχώρη. Έτσι. Μπασκετομάνα εκεί πέρα περιοχή. Τμήματα παιδιών και ενηλίκων στα 14 αθλήματα, τμήματα εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και γυμναστικής. Για περισσότερες πληροφορίες μπαίνετε στο ymca.gr και τηλεφωνικά 2316-00000. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Τελευταίο κομμάτι της σημερινής εκπομπής που παίρνει μια μισά ώρα παράταση στο σκύλο με το γάτο, ο Νίκος Μοσχοβίτης, Νίκος Παδόπουλος στα μικρόφωνα. 2-3-10-287 και 3 οκτάρια. Ανοιχτό το τηλεφωνικό κέντρο για κανένα λιγότερο από 20 λεπτά που θα πάμε μαζί, μέχρι τις 8 παρά 10 κάπου εκεί.
FM γίνονται τα μηνύματά σου 5-42-22 με χρέωση μόλις με 2,62 λεπτά συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ. Μαζί μας εννοείται και τα data labs. Αν θες να γίνεις expert στην πληροφορική και απαραίτητο στην αγορά εργασίας, παρακολούθησε σεμινάρια προγραμματισμού, ανάπτυξη λογισμικού ιστοσελίδων, τεχνικού δικτύου και απέκτησε πολυεπίπεδη γνώση αντίστοιχη ενός μετοχιακού. Τηλέφωνο 2310-2229-62 datalabs.edu.gr. Μπορείτε να επισκεφτείτε και τα γραφεία των data labs Εθνική Αμήνη 14α. Λοιπόν, τι λέγαμε. Είναι πιο σκουβέντα για τον Bachelor, τώρα όσο πλησιάζει η ώρα για το παιχνίδι, νομίζω ότι θα ξεφύγουμε ότι είπε πατημένη και δεν το θέλω, Νίκο. Το Bachelor. Το οποίο δεν το έχεις δει. Έχω δει λίγο, αλλά σου λέω... Το σοκ που έπαθα εγώ. Την ημέρα που έχει πρεμιέρα, ναι. Όντας ένα πολύ ωραίο νησί, εκείνη τη μέρα στο νησί το βράδυ πρέπει να είχε καμιά 234 μποφόρ. Οπότε βγήκαμε για ένα φαγητό. Γυρίσαμε, ρε παιδί μου, στο μέρος που μέναμε, τέλος πάντων. Ανοίξαμε λίγο τηλεόραση να παίζει. Μεγάλο κακό αυτό που έχει γίνει στα νησιά με το ψηφιακό σήμα. Γιατί παλιά, όταν πήγε σε νησιά πριν μέχρι 3-4 χρόνια, ανάθαμε και θα πιάνε καμιά ΕΡΤ. Τώρα με το ψηφιακό σήμα πιάνει τα πάντα. Και πώς εγώ χαζολογάω λίγο στο κινητό, βλέπω ένα hashtag να παίζει στο Twitter Bachelor κατά τις 10. Λέω ότι καλύτερα εσύ βάλτε το λίγο να το δούμε. Να δούμε τι είναι. Καλά, πέρα το ότι δεν σταματήσαμε να γελάμε. Ωραία. Σε κάποια φάση τη λέω αυτό που πες και εσύ. Δηλαδή, σκέψου, λέω τώρα, μαζεύτηκε ένα team, ξέρω εγώ, 10-15 άτομα, το φτιάξανε από εδώ από εκεί και ήρθε η ώρα που μοντάραν τη μοντάραν και είπαν το επεισόδιο πριν παίξει. Ναι. Και τι είπαν αυτοί οι άνθρωποι, είπανε, ναι, ρε φίλε, θα σκίσει αυτό το πράγμα, πολύ ωραίο είναι. Δηλαδή, δίναν τα χέρια και λέγανε μπράβο, ρε φίλε, καλά τα πήγαμε. Τι να πεις. Δεν μπορώ να καταλάβω τη λογική με την οποία. Τρεις μέρες πλέον τον Bachelor από αυτήν την εβδομάδα. Τετάρτη, Πέμπτη Παρασκευή. Ξεκίνησε με Πέμπτη, πήγε Πέμπτη Παρασκευή και από αυτήν την εβδομάδα Τετάρτη, Πέμπτη Παρασκευή. Πήγαινε πολύ καλά, μάλλον δηλαδή. Εννοείται. Μάλιστα. Εννοείται. Δεν μπορώ να καταλάβω, ρε φίλε. Πραγματικά μαζεύονται εκεί πέρα στον Αλφα όλοι οι φωστήρες, οι δήμονες. Ποιον έχουν εκεί πέρα κουμάντο γενικό, δεν ξέρω κιόλα. Το κανάλι του κύριου Βαρδινογιάννη πλέον, έτσι να τα λέμε αυτά. Και λένε θα κάνουμε αυτό το project. Γιατί, φίλε. Δηλαδή. Νίκο τώρα και εσύ. Εντάξει, εσύ άλλη καλύτερη είναι. Εδώ μπει το κάναμε το Big Brother πάλι. Τώρα εντάξει. Εξαιρετικό. Δεν είναι, φίλε, αυτό που τύψη. Μου έστειλες έχει... δεν τι... είναι αυτό. Τι είναι άλλο, σου έστειλα. Ναι, δεν είναι. Τη Δήμητρα σου έστειλα. Ναι. Λάθος, γιατί είχα και. Να κάνεις, να έτσι όταν έχω. Έχει συλλογή. Έχεις δίκιο. Το άλλο, ρε Νίκο. Ναι. Οι άλλοι, δηλαδή, αυτοί τώρα δεν είναι μπροστά στα κυβικά δηλαδή τη συγκεκριμένη. Οκ. Okay. Τρομερό. Τρομερό, πραγματικά. Γενικότερα ζούμε. Δυστυχώς. Τώρα 10 ώρες τώρα, Νίκο. Δυστυχώς. Έλα, μόνο τώρα στείλ το να υπάρχει. Δυστυχώς ζούμε σε αυτή την περίεργη εποχή με τα sex tape τώρα και είναι δηλαδή τραγική κατάσταση, αλλά τέλος πάντων. Γιατί έχουμε και αυτό μέσα σε όλα τα άλλα. Αλλά τι να κάνουμε, η κοινωνία μας γύρω από αυτά περιφέρει. Έχεις δίκιο, δεν θα επαναληφθεί αυτό. Δεν πειράζει, φιλαράκι μου, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Η Λαμία ανακοίνωσε τον Αραμπουλή. Αραμπουλή. Που ήταν στον Πανιόνιο, τον ιστορικό. Πάει ο Πανιόνιο, ιστορικό. Λοιπόν, όνειρο ζωή, Παναθανικό συνέντευξη του Βόβορα. Δεν μάθαμε τι έγινε στο φιλικό του μπασκετικού Άρη. Ποιον έπεσε, ρε. Με τη Λάρισα. Προβότζενε ρόλε. Τρελαθώ δηλαδή τώρα. Με τον Ιωνικό που πέρυσι ο Άρης τύχηκε στον Ιωνικό που το θυμάμαι. Ήταν τη μέρα που ήμασταν στο Αγρίνιο. Που έχει χάσει ο ποδοσφαιρικός Άρης από τον. Τότε. Πανετολικό, ναι. Πληκτική εμφάνιση εκείνη, πραγματικά. Με τρομερό build-up. Τρομερά πράγματα είδαμε και. Άρε, Άγχελε, ευχαριστία σε φάγανε. Μπήκα στο λομποτάρι να δω τι έγινε το μπάσκετ. Εντάξει. Τι? Ο Φιτσπάτρικ επιστρέφει ω αντίπαλο. Ανέβασε! Σκίση. Ανέβασε ο Γκάτζιο. Τελείωσε. Δεν ξέρω, κάτσε. Όλα από τα άξια. Τι κάνει, μεσογράφο. Τέλειο. Πολύ καλό. Θετική 14 παίξει Θεάουα. Να. Χάρη σου παγίδι. Λοιπόν. Περίμενα. Να ρωτήσουμε τον Γκάτζιο που είναι ο αρμόδιο. Εντάξει. Στα θέματα του μπάσκετ. Στο All About Aris. Λοιπόν. Για το Θεό. Λοιπόν. Ή τέλος πάντων πρέπει να μοιράσει και μια ενημέρωση κάποιες δύο ομάδες, γιατί δεν είναι ανοιχτά για τους δημοσιογράφους. Εν τω μεταξύ, όταν βγάλαμε νωρίτερα τον Παπαγεωργίου, ήταν στο παλέ και ακουγόταν. Και στην αρχή μιλούσε, λες και πήγαμε τον ανταποκριτή για να μας πει τι γίνεται στο γλυκό. Εγώ γλυκό. Που ήμουν στο δρόμο και δεν κατάλαβα στην αρχή ποιος είναι, νόμιζα τον Αντώνης. Ναι. Και μετά λέω, όχι, ο Αντώνης έχει πιο μπάσκετ. Και ένα φιλικό για να δοκιμάσει πράγματα. Και λέει μετά το ασπά και λέω, εσύ ποιος να είναι. Και μετά πήρε χαμπάρι, λέω λογικά. Ο κύριος Χάρης θα είναι και ήταν ο κύριος Χάρης. Ο κύριος Χάρης όμως εκεί είναι, φίλε. Πλάτη βάζει ως πρόεδρος. Αλήθεια είναι αυτό. Βάζει το κεφάλι στον τουρβάκι αυτός. Ναι. Καλή ομάδα έχει κάνει ο Άρης στα χαρτιά. Στην πράξη να το δούμε τώρα, εκεί είναι το θέμα. Κάτσε να τους δούμε. Με τώρα, τον Πάπ τι γίνεται, Ρενικό. Μας έχεις αφήσει σκοτάδι δύο εβδομάδες. Σκοτάδι, Ρενικό. Φυσικά καλά πήγε πάνω κάτω. Ναι. Εντάξει. Δεν έχουμε εικόνα, ρε φίλε. Εγώ δεν μπορώ. Το βλέπω να το κάνουν κάποιοι συνάδελφοι και γυρνάει το μάτι μου. Ανάλυση, ωραία, για παιχνίδια τα οποία δεν έχεις δει. Δηλαδή, να πεις ότι είδες ένα.
Δηλαδή βλέπω τώρα σε κάτι στα φιλικά του Παναθηναϊκού, σε κάτι παιχνίδι ανάλυση. Κλειστά τα φιλικά του Παναθηναϊκού, δεν τα βλέπει κανένα. Ανάλυση, πώς έπαιξε. Ρε φίλε, ό,τι και να σου πει ο δικό σου, όποιο και να είναι, έτσι και να σου μεταφέρει, αν δεν το έχει δει εσύ με το μάτι σου, ωραία, πώς να γράψει για παιχνίδι. Δηλαδή, τι να γράψω για τα φιλικά του Παναθηναϊκού, τι ικανοποίησε. Κοίτα. Μα δεν έχω δει κανένα. Πώς λειτουργεί. Ναι, με αυτόν τον τρόπο ξέρει και εσύ πολύ καλά όμως πώς λειτουργούν οι συνάδελφοι. Μιλούν με 3-4 άτομα. Ναι, βρε ψυχολογική. Τι το κάνουμε. Άλλο αλλά το κάνουμε να για να μάθουμε τι μας γίνεται. Άλλο να βλέπεις εσύ, άλλο να σου μεταφέρουν. Αυτό σου λέω. Άλλο το να μιλήσεις για να μάθεις τι γίνεται. Και άλλο να μιλήσεις για να γράψεις κείμενο ενός αγώνα που δεν έχεις δει. Σωστό. Δεν σου κάνω εγώ ανάλυση. Μου είπα να σου πει με την ΑΕΚ πάω και σε δύο παιχνίδια. Καλώς. Δεν τα είδα τα παιχνίδια. Τι να σου πω. Ωραία. Ότι ήταν καλός. Okay. Να το πω σε κουβέντα που θα κάνουμε, ναι, αλλά να το γράψω και να κάνω ανάλυση ότι έπαιξε έτσι και κάνει κύριο και κάνει τ' άλλο. Καθίστε ρε παιδιά, λογιστικάστε να πούμε. Δεν έχουμε δει τίποτα. Και η πλάκα ότι ο Πάκο παίζει το Σάββατο με τον Πανιόνιο. Σήμερα αποκλειστικό το δίνουμε εδώ. Λογικά θα παίξει με το φιβικό του Πανιόνιου, γιατί ο Πανιόνιος στο μπάσκετ δεν υπάρχει. Σήμερα που μιλάμε δεν έχει ούτε διοίκηση ούτε παίκτες. Αλλά επειδή είναι να αποκτήσει διοίκηση, όπως λέγεται, και να αναλάβει ο Μίσας τεχνικός διευθυντής και να βάλει προπονητή το Δικαιουλάκο και να έχει τέλος πάντων άλλο επιχειρηματία εκεί πέρα. Δεν μπορεί να μην κατέβει, λένε οι πληροφορίες, γιατί αν δεν κατέβει θα ξεκινήσει με μείον 2 την επόμενη σεζόν. Οπότε, AOP, γιατί μετά το μείον 2 δύσκολο να το καλύψει. Οπότε είναι πιθανό να γίνει αυτό, να ζήσουμε έτσι ένα πολύ ωραίο παιχνίδι το Σάββατο. Δηλαδή να πάμε γήπεδο μετά από 8 μήνες και να δούμε τον Πάκο παίζει με τον Πανιόνιο το εφηβικό. Τέλειο. Το πρωτάθλημα πότε ξεκινάει? Το πρωτάθλημα ξεκινάει 10 Οκτωβρίου, σύμφωνα με τον πρόγραμμα που υπάρχει σήμερα. Καλά, έγινε. Το θεωρείς πιθανό? Γιατί να μην το θεωρώ πιθανό? Το θεωρείς πιθανό, δηλαδή. Μάλιστα. Δεν έχουν κάνει προετοιμασία οι ομάδες, κάτι θα γίνει στα Αθήνα με το lockdown. Εντάξει. Αυτό τώρα με το lockdown, φίλε, με γίνει στην Αθήνα. Γιατί το σκεφτόμουν χθες και έλεγα. Το Champions League. Όχι. Έχει final την άλλη εβδομάδα στην Αθήνα. Το ξέρεις. Ναι, το ξέρω, εννοείται. Ασφαλή χώρα αυτή. Ασφαλή αυτό πόλη. Ήρθε ως τρίτη σκέψη στο μυαλό μου. Ναι, ναι, ναι. Πρώτα πήγε, ας πούμε, το μυαλό μου αλλού. Ναι. Υπάρχουν ομάδες, ας πούμε, που είτε θα πάνε από την Αθήνα σε άλλες πόλεις για να παίξουν μπάλα, mm-hmm. είτε θα πάνε ομάδες στην Αθήνα για να παίξουν μπάλα. Τεστ. Δεν υπάρχει λύση, ρε φίλε. Αναβολή αγώνα. Έτσι κι αλλιώς να σου πω λίγο κάτι. Το πρωτόκολλο νομίζω ότι για όλα τα παιχνίδια είναι 2 μέρες πριν να έχει κάνει τεστ. Δεν λέει θα κλείσουν και τα σχολεία, λέει. Όλοι okay. Το lockdown αυτό προβλέπει λέει, που θα κάνουν. Τι να σου πω. Τεστ, ωραία. Προφανώς αν γίνει, γιατί δεν το ξέρουμε, πρέπει να ανακοινωθεί για να πούμε σιγουριά ότι θα γίνει και πώς θα γίνει. Έτσι. Τώρα μεταφέρουμε πληροφορίες, φήμες και όλα αυτά. Και για να δούμε τι θα γίνει. Ναι. Αχ, καλέ. Από τη στιγμή που θα παίζεται το πρωτάθλημα για όλους, τεστ οι ομάδες 2 μέρες πριν το παιχνίδι. Αν υπάρχει κρούσμα, υπάρχει πρωτόκολλο. Αν υπάρχουν κρούσματα, υπάρχει πρωτόκολλο. Αν υπάρχουν πολλά περισσότερα κρούσματα, υπάρχει πρωτόκολλο για αναβολή. Οπότε προχωράνε έτσι, ρε φίλε. Έχουν μπούσουλα. Τελειώσει. Απλά είναι τεστ κοντρα τεστ όλη την ώρα. Τι να αυτή κάνουμε. Την αηδία που έτσι θα πάει. Φτάνει, φτάνει. Έτσι πάει. Και σκέψω ότι μετά, Νίκο, ή μάλλον σταδιακά ξεκινάνε και ευρωπαϊκά και παιχνίδια. Μετά... Σκέψω ότι υπάρχουν ομάδες στην Ευρώπη, στο μπάσκετ, που δεν πάνε τώρα να παίξουν. Κάθε εβδομάδα σαν σε αεροπλάνα και σε βαπόρια. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός θα παίζει στην Ευρωλίγκα, θα είναι κάθε τρεις και λίγο σε αεροπλάνο. Σε αεροδρόμιο, σε χώρες. Ωραία. Ο Ηρακλής, αν με το καλό περάσει στου ομίλου του Champions League, θα είναι κάθε εβδομάδα σε αεροπλάνο. Ναι. Υπέροχο. Πολύ ευχάριστο. Κακό αυτό. Τεστ, κοντρα τεστ, πρόσεχε, μάσκες. Είναι πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Άκουγα το γιατρό του Ηρακλή σήμερα στα παιδιά στην Τρόικα που έβγαλε ο Σούκης. Που έλεγε, ναι. Το οποίο δεν το ήξερα. Ο Ηρακλής είναι στην Κύπρο για τα προκριματικά του Basketball Champions League. Γίνεται εκεί το τουρνουά τέλος πάντων 4 ομάδων. Παίζει 8,5 ώρα με τον Κεραυνό Στροβόλο τον ιστορικό. Έτσι. Οι ομάδες είναι όλες σε ένα ξενοδοχείο μαντρωμένες και δεν μπορούν να βγουν. Φούσκα. Ούτε καφέ δεν μπορούν να πάρουν. Δεν είναι και πολύ ωραίο αυτό. Σαν πρότυπο του NBA. Ναι, δεν είναι πολύ ευχάριστο. Είναι πολύ ευχάριστο. Έτσι. Ούτε είναι και για τους παίκτες το πιο εύκολο όλο αυτό το σκηνικό. Και θα γυρίσει κάποιο το σπίτι. Σκέψου τόσα εσύ, λεφτά παίρνουν. Σκέψου τώρα εσύ. Έλα, Νίκο, τόσα λεφτά παίρνουν τώρα. Εντάξει, οκ. Σκέψου τώρα εσύ να ξεκινήσει. Δεν έχει σημασία πόσα λεφτά παίρνει, ρε φιλέ. Σκέψου να ξεκινήσει να πα κάπου για δουλειά έστω. Ωραία. 2 μέρες, 3. Ναι. Και να σου πούνε, φίλε, κοίταξε να δει. Γήπεδο, ξενοδοχείο, ξενοδοχείο, γήπεδο. Τέλος, δεν έχει τίποτα άλλο. Ούτε για καφέ, ούτε για φόλτα να μπορεί να βγει. Ραδιόφωνο, ξενοδοχείο, ξενοδοχείο, ραδιόφωνο. Δεν είναι, ρε φιλέ, normal. Δεν είναι normal. Είναι μια συνθήκη που θα περάσει, οκ. Αλλά δεν είναι εύκολη. Μα βάλουν και εμά σε φούσκα. Τι να σου πω, ξέρω. Πολύ ωραία θα ήταν. Βάλτε μας ένα ξενοδοχείο. Όπα, περίμενε. Κάτσε γιατί. Για μίλα. Τι έγινε, Ρενικό. Τι έγινε, Ρενικό. Πω, βγήκε το θέμα. Λοιπόν, εδώ μέχρι τις 8 θα πάμε. Έτσι, για λίγο ακόμα. Θα έχουμε 20 τσαρό μετά πριν game. Τι έγινε, Ρενικό, με άγχωσε. Τσαρός. Α. Ποιος αυτός. Α, να ανοίξουμε. Ε? Έλα, ακούμε, πες το. Εντάξει, έχουμε. Χθες ξέρεις ότι. Τόσο καιρό με Ζάχο Ντρούλινγκ, ο οποίος είναι υπερτίμιο συνεργάτη. Δηλαδή δεν έχει αργήσει ποτέ. Χθες σε κάποια φάση
Έχει ξεκινήσει εκείνη η μαραθώνια συνέντευξη που λέγαμε ξεκινήσει 7,5 ώρα που ξεκίνησε 8 και 4. Μιλούσαν ελληνικά, αγγλικά, ρώσικα. Πώς ώρα κράτησε? 45 λεπτά. Αγανάκτηση. Ωραία. Και σε κάποια φάση γύρω σε 8 παρατέταρτο κάνω αυτή την κίνηση. Βγάζω τα ακουστικά και εκείνη την ώρα χτυπάει το κουδούνι, φίλε. Καίνεται. Εκείνη την ώρα. Εγώ το άκουσα με τα ακουστικά. Και εδώ μεταξύ σηκώνομαι και λέω. Πόση ώρα μπορεί να περιμένει τώρα? Και μου λέει, όχι τώρα, τώρα χτύπησα. Αλλά δεν άκουσα κάτι, έβγαλα απλά τα ακουστικά. Ο οποίος μετακομίζει μεσημεριανή ζώνη, λένε οι πληροφορίες από την επόμενη εβδομάδα. Όντως. Κάτι λένε, δεν ξέρω, μπορεί να διατηρηθεί και σε βραδινή. Πιθανόν. Για το πιο πιθανό είναι αυτό. Έλα. Εμάς να δούμε τι θα γίνει. Για να δούμε τι θα γίνει. Για να δούμε. Δεν είναι γιατί έχουμε και προτάσεις, παιδιά, και πρέπει να τις εξετάσουμε λίγο, είναι αλήθεια. Για να δούμε τι θα γίνει, λοιπόν. Εντάξει. Τι είναι, Νίκο? Τι. Ο Γιάννο ανακοινώθηκε από τον Όφη, μάλιστα, την επόμενη δύο χρόνια. Καλός. Ο Αυστραλός. Το καγκουρό. Το καγκουρό. Ο καγκουρό και ο Άρης, το Τζέγκο. Τρομερά πράγματα. Καλώς. Ο Πακ πότε παίζει? Καλώς. Ο Πακ πότε παίζει πρωτάθλημα με το Βόλο? Φίλες, είναι πολύ καλή ερώτηση τώρα. Σάββατο νομίζω. Σάββατο. Τρίτη βράδυ. Α, έχω και μετά. Μπράβο. Πραγματικά μπράβο. Γιατί με έκοψε. Βασικά δεν με έκοψε. Όταν ήμουν καθοδόν για να πάω να βρω τους άλλους να φύγουμε για Βόλο. Ναι, ναι. Μπράβο. Στον εαυτό σου το λες. Σε σένα και στον κόσμο. Εντάξει, γιατί όταν πας στο Βόλο πρέπει να κάνεις και κάτι. Δεν μπορείς τώρα να πας κατευθείαν του γρου, γιατί ο Βόλος όπως έχει. Γιατί πέραν των όσων λέμε για τον Αχιλλέα Μπέο, τον Βόλο τον έχει κάνει πολύ δυνατό. Εντάξει, είναι δηλαδή μια πόλη που από τις λίγες στην Ελλάδα που θα έλεγα ότι μένω άνετα. Ναι, ρε φίλε, δήμαρχος είσαι τώρα. I love Βόλο συνήθως. Σε παρακαλώ τώρα. Θα πουλιάσει τα άστα να τα βγει από εκεί. Στο Βόλο λοιπόν όταν πα, αφού ήταν και το μάζο 8,5 ώρα, θα πάμε για τσίπουρα. Δεν γίνεται. Πάμε για τσίπουρα τώρα. Και με κόβει γιατί με είχε πάρει μπουν τηλέφωνο. Ναι. Την προηγούμενη μέρα. Δεν το σήκωσα. Την παίρνω εγώ την επόμενη και με κόβει γιατί ήταν ο Πάο και 6 μέρες προετοιμασία στο ιδανικό μέρος. Εντάξει, στην Πορταριά. Και όχι στο Βέρμιο. Που έχει μόνο κάτι άλογα και κάτι αρκούδες. Είναι 15 μέρες ήσουν εκεί πέρα. Οι άλλοι μέχρι να πάνε φύγανε. 13. Ναι, οι άλλοι όμως σου λέω μέχρι να καταλάβουν ότι φτάσαν φύγανε. Και οι καθαρές ήταν οι 11. Γιατί 13 ήταν μια που πήγαμε, μια γυρίσαμε. Okay. Λοιπόν. Και μας έχει στείλει σε ένα εκπληκτικό τσιπουράδικο. Ναι, στο Βόλο ή έξω. Ναι, στο Βόλο μέσα, Νέα Ιωνία. Οι γνώστες λένε ότι. Άνα, μπράβο. Οι γνώστες λένε ότι πρέπει να πάει στην Ιωνία για να εκεί πήγαμε. Εκεί πήγαμε. Εκεί πήγαμε. Νέα Ιωνία πήγαμε. Λοιπόν, στο Τζίμι. Πολύ καλό ο Τζίμι. Μια χαρά, φίλε. Τιμιότατο. Δεν είναι πολύ ωραίο το σκηνικό που κάνουν στα τσιπουράδικα του Βόλου. Ναι, είναι δυνατό. Είναι δυνατό. Τρως και λες, δεν έφαγα, αλλά όλη την ώρα υπάρχει. Μια γύρα φέρνει, δεύτερη γύρα φέρνει, τρίτη γύρα φέρνει. Άμα... Εγώ ψινόμαι για τέτοια, πεθαίνω. Άμα τραβηχτούμε λίγο πιο νωρίς, όπως λένε οι πληροφορίες, ναι. Μια μέρα που θα είναι πιο χαλαρή το μεσημέρι, ρε παιδί μου. Πάμε κατά τις δύο, ας πούμε. Ναι. Έχουμε και εδώ σε Σαλονίκη και ένα πάρα πολύ ωραίο εδώ κοντά. Σε ποια περιοχή? Εδώ στο κέντρο είναι. Ναι. Που είναι όντως κλασική περίπτωση βολιώτικου, που είναι τέτοια φάση που παραγγέλνεις να πιεις, αλλά δεν παραγγέλνεις να φας ουσιαστικά. Γιατί σου παίρνουν με το μεζεδάκι, το κλασικό. Και πώς το λένε, και είναι πολύ δυνατό. Εγώ δεν έχω πάει στο Βόλο ποτέ, παραδόξως. Όντως. Έχω περάσει μόνο για να πάω στη Σκιάθο. Δεν έχω πάει ποτέ. Ούτε πύλη, ούτε τίποτα. Δεν το έχω δει. Ή έχω πάει όταν ήμουν πάρα πολύ μικρός και δεν το θυμάμαι. Χάνεις. Ναι, δεν έχω πάει ποτέ. Και είσαι και πολύ ταξιδεμένος. Δεύτερη φιλική νίκη της, του Άρη επί της Λάρισας, λένε εδώ οι πληροφορίες λοιπόν. Πανέτοιμη αρμάδα! Πανέτοιμη! Φιάρα εδώ να πούμε Chalmers. 69-61 ρε φίλε. Χαμός! Ο άλλος παίρνει τηλέφωνο. Chalmers 14-1. Προφανώς. Σούλερ 9-1. Ναι. Δεκόζι 6. Ναι. Σλαφτσάκης 10. Ηγέτης. Ναι, ρε φίλε. Ηγέτης. Λάρισα παίξαν. Chalmers πόσο σου έβαλε, είπες? Chalmers 14-1. Ηγέτης. Μπράουν από τη Λάρισα 14. Πάρε ο Ράς δεν έπαιξε. Πάρε ο Σμιθ δεν έπαιξε για τη Λάρισα. Ναι, οκ. Μάλιστα. Εξαιρετικά. Τι θέλω να πω. Καλώς με το διάστημα συγκέντρωση και ποιότητα. Σε μένα με ενδιαφέρει η Λάρισα γιατί ο Πάοκ μετά παίζει 30 του μήνα με τη Λάρισα κύπελο. Μάλιστα. Μετά παίζει Μηρακλή στο Ιβανόφιο. Ιβανόφιο. Εμείς. Λοιπόν, Νίκο, αυτά. Άντε, φίλε, πριν game έχουμε. Άντε, τελείωνε. Λοιπόν. Βαράν τηλέφωνο, το πέτσε τρελή γίνεται. Τι χάνετε, ευχαριστούμε πολύ που ήταν μαζί μας. Τι βέβαια. Εντάξει, η οποία ξεκινάει τηρώντας όλα τα μέτρα ασφαλείας και τις οδηγίες του ΙΟΔΗ, με περισσότερα από 85 τμήματα παιδιών και ενηλίκων στο κέντρο της πόλης, σε Θεσσαλονίκη και στα παρακτήματα, σε ασβεστοχώρη που είναι μπασκετο μάνα, έχει βγάλει βρωμόχερο αριστερό, ναι, του Μοσχοβίτη, ναι, και καλαμαριά. Τμήματα παιδιών και ενηλίκων σε 14 αθλήματα, τμήματα εκπαίδευση επιμόρφωση γυμναστική, τηλέφωνο 2316-00000 και ymca.gr. Λοιπόν, θα πούμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 6.30, ακολουθεί, δεν φεύγετε, ειδικά οι φίλοι του ΠΑΟΚ, Κωστίτσα Τσαρός με pre-game για το Krasnodar ΠΑΟΚ από τις 8 μέχρι και τις 10 παρά, είναι ο Σταύρος Κόλκας στην Ρωσία, θα τον έχει λογικά και ο Κωστής σε κάποια φάση και για δεκάδες. Όλα εδώ, τα λέμε και πάλι αύριο, καλή συνέχεια σε όλους.